Πάμε. Είμαστε εδώ. Κρατήθηκε εδώ για το συγγύη. Έπαιξε και ο τροπετίστας του ΠΑΟΚ αυτό το πέθυμο εμβατήριο. Η ωραία εικόνα είναι ότι είναι εδώ Γιαννάκης με τον μπαμπά του. Είχε βρεθεί στην Τούμπα προχθές για να δώσει τις καλύτερες ευχές στην ομάδα. Το σύνθημα ΠΑΟΚ σ' αγαπώ και όταν θα πεθάρω θέλω το δικέφαλο απάνω. Να μην πεθάνει άλλος κανείς. Η ουσία είναι ότι είμαστε εδώ έτοιμοι για αυτό το μεγάλο τελικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ στη σέντρα, τον Diego Bisesvar να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει το έναυσμα για την έναρξη του αγώνα, τον Κομίνη να δίνει το ok και στους βοηθούς και να έχουμε την έναρξη ενός αγώνα ο οποίος θα αρχίσει ακριβώς με καθυστέρηση 29 λεπτών εδώ στο Παθεσσαλικό στάδιο. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Έχουμε τη σέντρα σε λίγα δευτερόλεπτα τώρα και ο Κάνιας είναι αυτός με μια βαθιά παλιά, θα προσπαθήσει να βρει τον Μπρίκεβιτς από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Επιστρέφει ο Γκάλο την μπάλα με το κεφάλι στον τερματοφύλακα του τον Ανέστη. Ο Μπρίκεβιτς είναι αυτός ο οποίος μένει ψηλά για να αναγκάσει τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ να δώσει γρήγορα την μπάλα, πράγμα το οποίο γίνεται. Με τον Γκάλο, ο οποίος παίζει από το δεξί άκρο της άμυνας, θα κάνει μια βαθιά παλιά εκεί όπου φαίνεται ότι θα πάρει την κεφαλιά ο Σάκχοφ. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, με νέα προσπάθεια ο Σάκχοφ πάει να την βρει στον Μπίσεσβαρ, ο οποίος οριστικά στέλιο παίζει το αριστερό άκρο της επίθεσης. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Η ΑΕΚ προσπαθεί με το Μάνταλο, έρχεται, διαβάζει τη φάση ο Κρέσπο, ο οποίος παίζει αριστερά, ο Βαρέλα παίζει δεξιά, ο στόπερ. Πλάγιο άκρο για την ΑΕΚ κοντά στο χώρο του κέντρου, με τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, το Βράνιες, να είναι αυτός ο οποίος πάει να το εκτελέσει. Ο Βράνιες, ο οποίος πήγε πολύ ψηλά για να δώσει συνέχεια ο Τσιγκρίς και έχει μείνει πίσω. Η μπάλα παίζεται εκεί όπου ο Μπίσεσβαρ θα καταφέρει να την πάρει και θα κερδίσει μάλιστα και το φάουλ από τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Και έχουμε λοιπόν αυτό το φάουλ στο ύψος της γωνίας της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του ΠΑΟΚ, με τον Παναγιώτη Γλύκο να ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, όπως και γίνεται με μια βαθιά παλιά. Μην και τυχόν βρει τον Κάμπος, ο οποίος δεν μπορεί να βρει την μπάλα, αλλά δεν τη βρίσκει και ο Σιμόες. Η μπάλα για τους παίκτες της ΑΕΚ με μια βαθιά παλιά εκεί όπου κινείται ο Αραούχο. Είναι ο Βαρέλα πάνω του μαζί με τον Μάτος και έχουμε το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5, 0-0 και η πρώτη επίσκεψη στα καρέ του ΠΑΟΚ, με τον Μάνταλο να είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πολλά ψηλά κορμιά μπροστά από την περιοχή, μέσα μάλλον στην περιοχή και μπροστά από την εστία του Παναγιώτη Γλύκου. Έχει πάει κοντά στον Μάνταλο και ο Χριστοδουλόπουλος. Τελικά ο Μάνταλος προτιμάει να στείλει την μπάλα έξω. Έχουμε ένα δυνατό σουτ. Η μπάλα είναι out. Κανένα πρόβλημα για τον Παναγιώτη Γλύκου, ο οποίος έλεγχε την πορεία της μπάλας. Ήταν ένα φιλόδοξο αλλά άστοχο σουτ από τον Πατίτο. Ακούτε πάντα Μετρόπολης 95 και 5, είμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα πρώτο σχόλιο από τον Κώστα. Διαφωνώ από το πρώτο λεπτό στο μαρκάρισμα του Αραούχα από τον Βαρέλα. Δεν ξέρω αν ήταν πάνω στη φάση τη ζώνη, θέλω να το ξαναδώ. Αλλά θα πρέπει να πηγαίνει ο Κρέσπο εκεί. Θα τον ταλαιπωρήσει. Πρώτη παρατήρηση. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο Γλύκος, η μπάλα πηγαίνει στο Βαρέλα, ο οποίος δεν κάνει καλή τοποθέτηση με το κορμί του. Ο Μάτος πάει να κλέψει την μπάλα και τα καταφέρει με διπλή προσπάθεια μπροστά από τον Μάνταλο. Από τα δεξιά η σέντρα, η παλιά μάλλον για τον Μπίσεσβαρ είναι δυνατή. Βγαίνει από την εστία του Ανέστης. Πολύ δυνατά στέλνει την μπάλα προς τον Γλύκο. Την μπάλα θα βγει πλάγιο, με όλη την ΑΕΚ να έχει ανέβει ψηλά για να εμποδίσει τον Μάτος να εκτελέσει όπως θα ήθελε το πλάγιο, δηλαδή να βρει γρήγορα και εύκολα συμπαίκτη του. Όρθιος και ο Βλαντανίβιτς, όρθιος και ο Μανόλο Χιμένεθ. Αυτό το οποίο προκάλεσε τις διαμαρτυρίες στον τέταρτο διαιτητή από τον Ίβιτς είναι ότι δεν υπάρχουν μπάλες και ball boys να δώσουν γρήγορα την μπάλα. Χρειάστηκε ο Γλύκος να στείλει μπάλα από την εστία του από εκεί πίσω στο Μάτος. Εκτελέστηκε το πλάγιο εκεί όπου ο Κάνιας μαζί με τον Λέοβατς. Ο Λέοβατς τελικά θα χάσει την μπάλα από τον Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος παίζει στο δεξί άκρο της επίθεσης. Στο αριστερό άκρο της επίθεσης από την άλλη πλευρά είναι ο Πατίτο. Κερδισμένο πλάγιο από τον ΠΑΟΚ με τον Τζίμιρο. Να αφήνει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Κάνιας. Κάνιας ξανά για τον Τζίμιρο. Τι κάθε την παλιά πήγε για τον Μπρίγεβιτς. Ο Τσιγκρίνσκι ψηλά θα πάρει την κεφαλιά και θα προσπαθήσει να βρει το Σιμόες, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πιο πίσω για τον Βράνιες. Βράνιες και Τσιγκρίνσκι, είπαμε ότι είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο για την ομάδα της ΑΕΚ. Μια παλιά με τον Γλύκο να μην ανησυχεί, να περιμένει την μπάλα να μπει στην αιστεία για να έχει το δικαίωμα να την μπλοκάρει. Σε περίπτωση που το θελήσει δεν το επιχειρεί, καθώς δίνει πολύ γρήγορα την μπάλα στο Βαρέλα.
Ο Βαρέλα μια παλιά για τον Κάπος. Ο Κάπος δεν κάνει καλό κοντρόλ. Έχουμε το πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Και μάλιστα είναι ο Καλογερόπουλος που δίνει την μπάλα στον παίκτη της ΑΕΚ, στον Τίτακ, για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Από τα δεξιά ο Γκάλ, από τα αριστερά ο Τίτακ. Μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσουμε αυτό το κόρνερ που κέρδισε η ΑΕΚ, δεν έχουμε κάποια άλλη φάση μπροστά στις δύο εστίες και πολύ περισσότερο στην εστία του Ανέστη. Είμαστε στο 5 λεπτό της αναμέτρησης. Ακούτε πάντα Μετρόπολης 95 και 5. Ο μεγάλος τελικός με το Μάτος να προσπαθεί να δώσει τον Πρίγκοβιτς, ο οποίος με το κεφάλι πήγε να δώσει την μπάλα στον Κάπος. Από τα δεξιά, όπως είπε, το πάω την μπάλα ξανά στο Μάτος. Δεν γίνεται καλό κοντρόλ. Τρέχει ο Σάκοφ και έχουμε φάουλ επιθετικό που κάνει ο Σάκοφ, γιατί έπεσε άτσαλα πάνω στους Σιμόες. Και ο Χιμένεθ διαμαρτύρεται, ίσως θέλει να εκβιάσει από νωρίς μια κίτρινη κάρτα πάνω σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Κομίνης ήταν κάθετος. Ο Τσιγκρίνσκι είναι αυτός ο οποίος θα εκτελεί το φάουλ και προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα εκεί που κινούταν ο Πατίτο. Αλλά έρχεται ο Μπίσεσβαρ, κάνει το κοντρόλ και στέλνει την μπάλα στον Γλύκο, ο οποίος μη πιεζόμενος έχει την επιλογή να περιμένει να έρθει κοντά ο Αραούχο. Ο Γλύκος ο οποίος θα πετάξει τώρα την μπάλα στο Βαρέλα, ο οποίος έχει ακροβολιστεί στα δεξιά. Μία μπαλιά για το Μάτος. Μάτος ο οποίος προσπαθεί ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές να περάσει την μπάλα, κερδισμένο πλάγιο. Αυτό που βλέπω σχέδιο μέχρι στιγμή. Πολύ στενά. Δεν περνάει από τον άξονα η μπάλα μέχρι στιγμή. Πολύ στενά μαρκαρίσματα και νευρικό παιχνίδι. Προσπαθούν και οι δύο ομάδες να επιβληθούν στο χώρο του κέντρου. Με πολύ νευρικότητα όμως, με λανθασμένες μεταβιβάσεις, αλλά και με εκατέρωθεν πολύ σφιχτά μαρκαρίσματα και πολλά τρεξίματα από τους παίκτες. Ακόμη και ο Μπίσεσβαρ ανεβοκατεβαίνει. Γυρίζει πολύ πίσω και μαρκάρει. Για να δούμε τον Αραούχο, είναι σε θέση offside, οπότε η φάση είναι ως μη γενόμενη. Σκοράρει φυσικά εκεί ο παίκτης της ΑΕΚ και νομίζω ο Χριστοδουλόπουλος δεν δέχεται την κίτρινη κάρτα. Αυτό το οποίο δέχεται είναι τις παρατηρήσεις. Έχω την αίσθηση ότι αν ήθελε να είναι πολύ αυστηρός εδώ ο διαιτητής θα μπορούσε να τη δείξει, αλλά είμαστε μόλις στο 6 λεπτό της αναμέτρησης. Κάρτα ήταν. Ναι, ήταν κάρτα. Αν ήταν στο 80 μπορεί να την έδειχνε. Στο 6 δεν την έδειχνε. Πέρασε αρκετή ώρα, κάπου 2,5-3 δευτερόλεπτα, ήξερε ο Χριστοδουλόπουλος. Λοιπόν, Γλύκος στην εκτέλεση αυτού του offside στέλνει την μπάλα προς την περιοχή του Ανέστη. Ο Πρίγκοβιτς πάει να κερδίσει την μπάλα. Δεν την κερδίζει. Η ΑΕΚ προσπαθεί να βγει μπροστά και πετάει πολύ δυνατά την μπάλα για να βγει. Εκεί ο Μάτος χωρίς φάουλ κερδίζει την μπάλα από τον Πατίτο, ο οποίος πέφτει κάτω. Με φάουλ όμως, όπως υποδεικνύει ο κύριος Κομίνης, ο Μάτος κάνει μία από τις ενέργειες, Κώστα, που μας έχει συνηθίσει να τις κάνει συχνά. Εκεί είναι, λες, κάρτα, είναι κάρτα ή δεν είναι, έτσι. Εκεί κάρτα είναι αυτή τώρα. Δεν ξέρω αν θα δώσει κάρτα ή θα κάνει παρατηρήσεις. Του λέει ότι την επόμενη θα τη φάσει την κάρτα. Του χαρίζει κάρτα. Ναι. Όπως χάρισε νωρίτερα στο Χριστοδουλόπουλο, χαρίζει. Αλλά το έχει αυτό ο Μάτος, Στέλιο και Κώστα. Παίζει λίγο με το χέρι άτσαλα πολλές φορές. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή μπορούσε να βγάλει όχι κάρτα. Όχι άτσαλα, το ρίσκαρε, όχι την κίτρινη και κάτι παραπάνω. Την κόκκινη. Ναι. Γιατί το replay. Κρατάει τις ισορροπίες εδώ. Ο Κομίνης νωρίτερα στο Χριστοδουλόπουλο μπορούσε να τη δώσει, γιατί το είχε σφυρίξει και θέλησε να τελειώσει τη φάση όπως το έκανε. Τώρα ο Μάτος παίζει με τη φωτιά. Είπαμε ότι είναι ένα από τα θεματάκια που έχει ο Μάτος. Και μάλιστα σήμερα στην ανάλυση που έκανε για την εφημερίδα Μέτρο Σπορ στο ένθετο, ο Σάκης Τσιόλης το επισήμανε αυτό. Είπε ότι πολλές φορές το μεγάλο πάθος που έχει ο Μάτος τον οδηγεί σε ενέργειες που μπορεί να στοιχίζουν κίτρινες κάρτες. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Και εδώ που τα λέμε, δεν συμβαδίζουν αυτές οι ενέργειες με την εμπειρία που έχει. Ειδικά και με το επίπεδο στο οποίο έχει αγωνιστεί. Τελικό γύρο παλί. Γλύκος. Καθώς η μπάλα είχε περάσει out. Το θέμα είναι λίγο, Κώστα, να φτάσει και η περιοχή ο ΠΑΟΚ. Γιατί σε αυτά τα 8 λεπτά. Κοίταξε, όταν έχει το Σάκοφ θα είναι επιτελικό, γιατί είναι τραβηγμένος αριστερά ο Μπίζεσβαρ. Θα πρέπει εσωτερικά να ανέβει ο Λέοβατς και να αρχίσει να πηγαίνει ο Μπίζεσβαρ προς το κέντρο. Είναι νωρίς ακόμα για τέτοια. Είμαστε πάντα εδώ στο αθλητικό Μετρόπολης 95 και 5-1 το λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βαρέλα κερδίζει σε πρώτη φάση τον Αραούχο. Ο Μάτος προλαβαίνει να δώσει την μπάλα στον Κάπος που πιεζόμενος από δύο παίκτες θα κερδίσει καθαρά το φάουλ. Από τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ εκτελέσει και γρήγορα και έξυπνα για τον Μπρίγκοβιτς, ο οποίος προσπαθεί κοντά στο σημειάκι του κόρνερ εκεί φάση. Είναι κίνδυνος. Από τα δεξιά κάνει τις τρίπλες, δεν το βοηθάει η κόντρα, κερδίζει την μπάλα ο Πατίτο, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω. Προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να κερδίσουν ξανά την μπάλα, αλλά πάλι λαλάθη. Ο Μάνταλος θα χάσει την μπάλα, ο Μάτος με τα κουνάκι για τον Κάνιας.
ο οποίος βλέπει τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα πρέπει να προσέξει γιατί από πίσω του ήταν ο Αραούχο. Ψάκοφ κάνει την κίνηση ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος είναι στον άξονα. Μπίσεσβαρ πάντα με την μπάλα. Αφήνει για τον Πρίγκοβιτς. Πρίγκοβιτς αφήνει και μία για τον Ψάκοφ. Απ' την άλλη έχει ανέβει ο Λεόπατς. Πρέπει κάποιος να το δει. Τσίμηρο για τον Μπίσεσβαρ, όλα αυτά στον άξονα και προς τα δεξιά. Μάτος. Μάτος. Από το γλυκό του πόδι θα βγει η σέντρα. Ο Τσιγκρίσκι με ψυχραιμία παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Πατήτ, ο οποίος γύρισε πίσω, απομακρύνει την μπάλα και έχουμε το πλάγιο για την ΑΕΚ. Όχι. Δεν έχει βγει η μπάλα. Ο Μάνταλος κρατάει την μπάλα με αντίπαλο τον Μάτος. Εδώ έχουμε το φάουλ που κάνει ο Μάτος στον Μάνταλο. Δεν είναι για κίτρινη κάρτα αυτό. Διεκδίκησαν την μπάλα. Έβαλε σωστά το σώμα του και έξυπνα ο Μάνταλος την μπάλα. Δεν πήγε καλά ο Μάτος. Ναι. Έχουμε στάσει για το Βαρέλα πάνω στον Αραούχο. Και δεν έχει κάνει, δεν έχει πατήσει από την άλλη πλευρά το χορτάρι ο Πάουκ. Δηλαδή ο Λέοβατς δεν έχει πάρει ακόμα μπάλα. Ούτε ο Μπίσεσβαρ. Δεν ανέβηκε ο Λέοβατς για να μπει ο Μπίσεσβαρ πιο στο κέντρο, κατάλαβε. Έτσι ακριβώς. Σιμόες. Μπάλα για το Βράνιες. Αυτός από τα δεξιά πάει να γίνει το λάθος. Ο Μάτος θα κλέψει την μπάλα με τη βοήθεια του Λέοβατς. Σηκώνεται ο Μπίσεσβαρ. Για να δούμε λίγο. Ο Μπίσεσβαρ ήταν το συγγνώμη. Ναι. Ο Σάκοφ είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τον Γκάνιας. Ο οποίος σηκώνει το κεφάλι και βλέπει τον Μπίσεσβαρ από τα αριστερά. Με αντίπαλο εκεί τον Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος γυρίζει πίσω. Και οι δύο εξτρέμ του Πάου γύρισαν πίσω. Τη Σάκη, το συγγνώμη. Βαρέλα κρατάει την μπάλα. Ο Πάου μετά από αρκετή ώρα γυρίζει την μπάλα και με υπομονή ψάχνει να βρει διάδρομο. Μάτος, εκεί ακίνδυνος φυσικά είναι ο Πάουκ, Βαρέλα, η μπάλα στον Γκάνιας, ο Αραούχο ως τελευταίος εκεί στην κορυφή πιέζει τον Κρέσπο, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Τζίμιρο, ότι έχει ανέβει ο Λέοβατς, κάνει την κίνηση για να δούμε αν θα του βγει η μπάλα, είναι πολύ δυνατή, ο Λέοβατς δεν κάνει καν προσπάθεια γιατί δεν πρόλαβε την μπάλα, out μετά από αρκετή ώρα η μπάλα στα πόδια του Ανέστη. Εν 10 λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5, ένα πλήρες ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο με την ΑΕΚ να έχει περισσότερη κατοχή μπάλας, αλλά ο ΠΑΟΚ να κρατάει στην άμυνα. Αντίθετα, δύο φορές ο Πρίγκοβιτς έχει πάρει την μπάλα και αυτό ήταν εκτός περιοχής και από πλάγια εκεί που, όπως είπε και ο Κωστής Ραπτόπουλος, ήταν εντελώς ακίνδυνος. Δεν είναι η θέση του εκεί. Τώρα ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ συγκλίνει βέβαια, αλλά εάν πάρει την μπάλα κοντά στην πλάγια γραμμή. Δεν ξέρω σε τι μπορεί να φανεί χρήσιμος. Μόνο τη στιγμή που οι υπόλοιποι χαφ δεν συνηθίζουν, ας πούμε, να κρατάνε, να κυκλοφορούν και να βγάζουν την κάθετη την πάσα. Η ΑΕΚ, η οποία παίζει εκεί ένα τριγωνάκι, ένα δύο ήταν μάλλον, με το Σάκοφ να κλέβει την μπάλα, ο Κάνιας να βοηθάει, μπάλα πηγαίνει στο Λέοβατς, ο οποίος κάνει τη βαθιά παλιά και θα μείνει εντός παιδιάς την μπάλα στο Τζίμιρο, το οποίο σηκώνει ψηλά για τον Μπίσεσβαρ. Πολύ δυνατά έρχεται το Βράνιες, σηκώνει την μπάλα ψηλά, θα την κερδίσει ο Σάκοφ, η μπάλα πηγαίνει στο Μπίσεσβαρ. Έχουμε πλεονέκτημα, Μπίσεσβαρ στην προσπάθεια. Από τα αριστερά θα κάνει το σημείο του πέναλτι την μπάλα εκεί που υπήρχε μόνο παίκτη τη ΑΕΚ, ο Σιμόες και όχι ο Ξάλμα. Δεν πάτησαν εδώ, είχε χρόνο ο ΠΑΟΚ να πατήσει περιοχή με άλλους δύο παίκτες. Δεν το έκανε, δεν πήγε στο ρίσκο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Πάουκ ήταν με δύο παίκτες μόνο στην περιοχή. Ας δούμε το replay. Μπίσεσβαρ συνεχίζεται η φάση. Πάει ο Λέοβατς. Ο Μπίσεσβαρ βγάζει γλυκιά σέντρα. Ο Σιμόες για μία ακόμα φορά. Ο Τσιγκρίσκι ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα. Ξανά και τον Πάουκ στο τελευταίο δίλεπτο. Τον έχει κολλητά ο Τσιγκρίσκι. Τον... Ναι. Κοίταξε πώς τον έχει. Τον παίζει πλάτη. Ο Τσιγκρίσκι τον παίζει πολύ κοντά τον, ναι. τον Μπρίγκοβιτς. Και ενώ ο Πάουκ έχει λάθος μαρκάρισμα στο Βαρέλα πάνω στον Αραούχο. Είναι δύο σημαντικά μαρκαρίσματα στο παιχνίδι αυτά τα δύο. Πολύ ωραία η παλιά του Βαρέλα για τον Μπίσεσβαρ από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο Λέοβατς. Ο Μπίσεσβαρ κάνει τη γνωστή του κίνηση. Συγκλίνει δηλαδή προς τον άξονα. Πάει να δώσει την μπάλα κοντράρι με τον Βράνιες να ολοκληρώνει την αμυντική προσπάθεια της ΑΕΚ. Η πρώτη κεφαλιά από τον Γκάνιας. Η δεύτερη από τον Σάκοφ στο χώρο του κέντρου. Προσπαθεί ο Σιμόες εκεί με την μπάλα. Θα τη χάσει. Για να δούμε τον Τσάλμα κάπως πάνω στον άξονα. Κάνει την κίνηση ο Μπίσεσβαρ. Πρέπει να τη δώσει. Για να δούμε τον Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ ψάχνει το καλό του πόδι για να βγάλει τη σέντρα. Έχει μπει στην περιοχή. Μπίσεσβαρ πατάει για τον Τσίμιρο. Για να δούμε, καθυστέρησε. Τώρα ο Τσίμιρο θα βγάλει μια σέντρα. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Κεφαλιά του Σάκο. Μεγάλη απόκρουση από τον Ανέστη. Η μεγάλη απόκρουση έχει να κάνει με το ότι ο Ανέστης ήταν ένα βήμα μπροστά από την αιστεία του. Η μπάλα πήγε ψιλοκρεμαστά. Κάτω από τα δοκάρια ο Ανέστης είναι πολύ καλός. Στα κόρνερ είναι μέχρι τη μικρή περιοχή. Έχει κακή έξοδο και αυτό πρέπει ο Πάκου να το εκμεταλλευτεί. Είχαμε αυτή την πρώτη προσπάθεια για τον Πάκου, τον Ανέστη με το ένα χέρι να παραχωρεί. Ο Πάκου πάει σε ένα κομμάτι στα στημένα που πλεονεκτεί στον αέρα. Ναι. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί τα στημένα χτυπήματα ο Πάκου. Για να δούμε αν από αυτό το στημένο θα έχουμε γκολ. 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάκου Κάικ, ο μεγάλος τελικός του κυπέλου με τον Diego Μπίσεσβαρ από τα αριστερά να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πολλά κορμιά μέσα στην περιοχή. Εκτελεί γλυκιά εκτέλεση, αλλά ο Ανέστης εκεί καθαρίζει τη φάση και μπλοκάρει την μπάλα. Του έκανε κεφάλαιο Κρέσπο, καθώς τον κράτησε από τη φανέλα. Ήθελε ο Ανέστης να δώσει πολύ γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Χιμένεθ ζητάει από τον διαιτητή να του δείξει την κίτρινη κάρτα στον Κρέσπο και νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Κίτρινη κάρτα, νομίζω ότι ήταν αβίαστη.
με την έννοια ότι Ανέσης θα έκανε, εντάξει, θα έκανε το βολέ για να φύγει ο Αραούχο μπροστά, αλλά υπήρχε και ο Τσίμιροτ και ο Κάνιας. Και τον είδε. Και είχε προλάβει να γυρίσει πίσω. Δεν είχε οπτική. Ναι, ναι, εγώ θα πω το εξής. Σε κάθε φάουλ που εκτελείται, όταν μπλοκάρει ο τερματοφύλακας την μπάλα, θα πρέπει να το πιάνουμε. Ναι. Για να μην. Δηλαδή ήταν πολύ ερασιτεχνικό αυτό που έγινε. Έχεις δίκιο. Για μακάρτα λοιπόν. Και πολύ περισσότερο γιατί πήγαν ήδη τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ πίσω που είχαν μείνει. Έτσι. Άμα θες, αν νομίζεις ότι δεν προλαβαίνεις να επιστρέψεις αυτή την περίπτωση, δεν προωθείσαι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον εμπόδισε, τον έπιασε. Ο Σάκοφ κεφαλιά, δεν προλαβαίνει την μπάλα εκεί ο παίκτης Ισάκ και πιο συγκεκριμένα ο Ντίντακ. Και έχουμε το πλάγιο μπροστά εκεί που κάθεται ο Βλάνταν Ίβιτς. 15 λεπτά αγώνα στο Πανθεσσαλικό. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Νωρίτερα είχαμε την ωραία ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με την ψιλοκρεμαστή κεφαλιά του Σάκοφ. Ο Ανέσης με το ένα χέρι έστειλε την μπάλα κόρνερ. 1-1 είμαστε στα κόρνερ. 0-0 στο αποτέλεσμα. Δεν έχουμε σκορ. Με τον Μπρίγιοβιτς να δίνει τη μάχη με Τσιγκρίσκι και Ντιντάκ. Είναι το ντουμπλάρισμα που περιμέναμε, Κώστα. Και βλέπω ότι δεν πήγε καλά ο Σιμόες από την ΑΕΚ. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να κλείνω πίσω προς τα εκεί. Ναι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με το Σιμόες. Είναι από τον αντίπαλο. Αλλά... Πάντως οι δύο φορές που ο Πάουκ πάτησε περιοχή και έδειξε απειλητικό ήταν από τα αριστερά που στο πρώτο δεκάλεπτο δεν το είδαμε πουθέ, έτσι. Η μπάλα παίζεται προς την περιοχή της ΑΕΚ με τον Τζιγκρίνσκι να την έχει. Από πίσω του είναι μόνο ο Ανέστης. Γι' αυτό κοιτάει προς τα μπρος και θα δώσει την μπάλα στο Σιμόες που είναι στα αριστερά. Όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, μια βαθιά παλιά για τον Αραούχο. Εκεί ο Βαρέλα θα πάρει την κεφαλιά. Θα ολοκληρώσει ο Κάνιας, ο οποίος πέφτει κάτω. Τον χτύπησε εκεί στη διεκδίκηση της μπάλας και κίτρινη κάρτα στον Πατίτο από τον Κομίνη. Να ξαναδούμε τη φάση. Λογικά θα έβαλε τον αγώνα του. Και έχουμε την κίτρινη αυτή κάρτα για τον παίκτη. Τη ΑΕΚ, γρήγορα δύο κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι. Ο Πατίτο, η πρώτη κίτρινη κάρτα για την ΑΕΚ. Θυμίζω ότι νωρίτερα αχρίαστη κάρτα είχε δεχτεί ο Κρέσπο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, δεν βλέπω διάθεση από την ΑΕΚ να θέλει να παίξει από τα πλάγια. Μέχρι στιγμής βλέπουμε μακρινές. Ναι. Τον άξονα. Από τον ξέρει άξονα... ότι τα πλάγια δεν είναι το καρότηση σημείο. Ξέρει ότι ο Πάοκ εκεί είναι καλύτερος. Πάει να τρυπήσει την άμυνα του Πάοκ με κάθετες από τον άξονα. Ο Γλύκος είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ για να στείλει όλους τους συμπαίκτες του κάτω από το χώρο του κέντρου. Ο Μπίσεσβαρ μαζί με τον Τσίμιροτ εκεί, η μπάλα πάει στον Κάνιας. Κάνει την κίνηση ο Λέοβατς. Πρέπει να το βρει ο Μπίσεσβαρ. Ο Λέοβατς θα προλάβει για να βγάλει τη σέντρα ή να κερδίσει το κόρνερ. Η σέντρα στα χέρια του Ανέστη. Ο Λέοβατς έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικά. Δηλαδή τη σέντρα ο Ανέστη προλάβει. Ναι, σωστό. Πώς το είπες? Overlap. Α, μπράβο, να μαθαίνουμε. Μπίσεσβαρ κρατάει την μπάλα. Γίνεται το λάθος. Μετά από αρκετή ώρα η μπάλα πηγαίνει εκεί στο Χριστοδουλόπουλο να κλέβουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Η παλιά για τον Μπρίγιοβιτς. Είδες πόσο κοντά τον παίζει ο Ιησούς Χριστός. Ναι, κολλητά. Πολύ κολλητά. Βράνιες. Man to man, κανονικό. Βάλε κανονικό man to man. Καλή κίνηση είναι αυτή. Ναι. Και έγινε και σωματοτυπικά. Ταιριάζουν αυτοί οι δύο, θα γίνουν μάχες. Ο Αραούχο προσπαθεί για την κεφαλιά, κερδισμένος είναι εκεί ο Κρέσπο. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου δεν δίνει φάλο Κομίνης πάνω στον Κάνιας. Κρατούν την μπάλα επέκταση ΣΑ και τη γυρίζουν εκεί όπου κινείται ο Γιώχανσον, πιο πίσω για τον Βράνιες, ο οποίος κάνει την παλιά. Βγαίνει ο Λέοβας να διώξει την μπάλα, συνεχίζει το παιχνίδι με τον Χριστοδουλόπουλο. Προσπαθεί εκεί και ο Σιμόες είναι και με το τακουνάκι για να διώξει την μπάλα. Ο Πατίτο θα κλέψει ο Μπίσεσβα προς το παρόν. Η μπάλα πηγαίνει στο Χριστοδουλόπουλο. Κάνουν εκεί υπεραριθμία επέκταση ΣΑΚ από τη δεξιά πλευρά. Έχουμε τη σέντρα. Η μπάλα κοντράρει στην πλάτη του Λέοβατς, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια θα την κερδίσει. Και ο Τσίμιροκ θα την πετάξει για τον Πρίγκοβιτς, ο οποίος βάζει ωραία το σώμα και λέει φάουλ. Ναι. Ότι έκανε φάουλ πάνω στον. Πολύ κολλητά. Στο Βράνιες. Ναι. Σηκώνεται ο Βράνιες, πηγαίνει και από πάνω τον Πρίγκοβιτς για να του ζητήσει συγγνώμη ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Εντάξει, άθελο ήταν αυτό τώρα και το κατάλαβε και ο Κομίνης, γι' αυτό δεν είδαμε άλλη μια κάρτα. 18 λεπτό της αναμέτρησης, ένα παιχνίδι που από το 10 και μετά έχει νεύρο, αγωνιστικά έτσι. Mm. Με τον ΠΑΟΚ να έχει πατήσει περιοχή, την ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά. Έχει κλείσει τα άκρα της ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Σωστό. Είναι καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Αρκεί ο ΠΑΟΚ να μην ανέβει πολλά μέτρα και βρεθούν χώροι με τον Αραούχο. Ντίντακ, η παλιά του εκεί όπου ο Βαρέλα με το κεφάλι ψύχρεμα θα ψάξει να βρει τον Μάτος. Πλάγιο out, εκτελεί γρήγορα η ΑΕΚ με τον Ντίντακ. Η μπάλα στο Γιώχανσον. Η μπάλα παίζεται με τον Πατίτο να προσπαθεί να φύγει από τον Κάνιας. Μπαίνει στην περιοχή, θα κάνει το τάκλιν. Εκεί ο Μάτος, δεν απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πλάγια, Μάτος και Βαρέλα. Βγήκε, και κάπως εκεί πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Ο Μάτος πρέπει να ηρεμήσει, Στέλιο. Εκεί πήγε να ανοίξει κουβέντα με τον Μάνταλο. Κουβέντα να ανοίξει δεν πειράζει. Κάτι παραπάνω πήγε να γίνει. Ναι. Αλλά ευτυχώς
Δεν έγινε. 19ο λεπτό της αναμέτρησης, παρατηρήσεις στο κομίνι, από το κομίνι στους δύο παίκτες και ο Μάτος θα πάρει μερικά μέτρα φόρα για να στείλει την μπάλα μακριά, γιατί όλοι οι ΑΕΚ είναι μπροστά και πιέζει ώστε να μην εκτελεστεί εύκολα το πλάγιο. Βρίσκει παρόλα αυτά εκεί μετά από κόντρες των Κάνιας. Έχει φύγει ο Λέοπατς από τα αριστερά και έχει χώρο μπροστά του για να ανέβει μέτρα. Πρέπει να πάει πλάγια και ο Μπίσεσβαρ. Άρχισε ο Λέοπατς να κάνει το κοντρόλ. Σε οργανωμένη άμυνα θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να ξεδιπλωθεί. Μπίσεσβαρ. Η παλιά του για τον Κρέσπο που σηκώνει κεφάλι, βλέπει ότι στον άξονα δεν πιέζεται, γι' αυτό και φτάνει στο χώρο του κέντρου. Τώρα δίνει την μπάλα στο Σάκοφ, Σάκοφ ψύχρεμα για τον Βαρέλα. Πολύ ψηλά η άμυνα του ΠΑΟ. Μάτος, ο οποίος κάνει πολύ ωραία προσποίηση και ξεφεύγει. Πετάει την μπάλα μετά από αρκετή ώρα και έχουμε τον Μπρίγκοβιτς, ο οποίος περίμενε ότι ο κάμπος θα ακολουθήσει. Ο κάμπος ήταν μέσα στην περιοχή, δεν ήταν πλάγια, η μπάλα είναι out. 20 λεπτά αγώνα. Αν ναι, υπάρχει ένα γράφημα στα πρώτα 20 λεπτά. Οι κινήσεις του Πρίγκεβιτς, τουλάχιστον στα μισά και παραπάνω από αυτά, είναι στην πλάγια δεξιά γραμμή. Σωστό. Όπου είναι ακίνδυνος, έτσι. Ναι. Εκτός άμα το δούμε ένας εναντίον ενός. Ξέρω εγώ, και να του φύγει. Θα δούμε. 20 λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα το 0-0. Με μια καλή φάση για τον Πάου με την κεφαλιά του Σάκοφ και τον Ανέστη να βγάλει σε κόρνερ. Μια επίσκεψη της Άκη στα καρέ του Γλύκου με ένα κερδισμένο κόρνερ. Κάπως κρατάει την μπάλα ανάμεσα σε τρεις, κερδίζει φάουλ. Και μάλιστα πάει να το εκτελέσει γρήγορα, αλλά είναι μπροστά στην μπάλα ο Αραούχο. Γι' αυτό και ο κάμπος αφήνει για τον Φερνάντο Βαρέλα. Ακροβολίδεται στα αριστερά ο Λέοβατς. Ψάχνει τον Τζίμιρο. Τζίμιρο του κάνει ωραία προσποίηση, αλλά θα χάσει την μπάλα καθαρά. Ο Γιώχασον θα την κερδίσει. Και προσπαθεί η Άκη να βγει μπροστά και βλέπουμε το Μάνταλο. Κακό, αλλά κακό κοντρόλ, κακό κοντρόλ. Έρχεται ο Μάτος πολύ δυνατά να κερδίσει την μπάλα. Να μην μπορεί όμως να την απομακρύνει. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Πατήτο και έχουμε πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Κερδισμένο από τον Αραούχο αυτό το πλάγιο. Στο ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής, από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της ΑΕΚ. Για την ώρα όλες οι κόντρες έχουν ευνοήσει την ΑΕΚ. Όλες οι κόντρες. Δηλαδή έχει πάρει πολλές φορές τυχαία την μπάλα. Ο Πατήτο αφήνει για τον Τίντακ. Γιώχανσον ψάχνει ξανά τον Τίντακ, ο οποίος βγάζει τη σέντρα. Κεφαλιά του Κρέσπου απλά να λιώσει την μπάλα. Την έκανε ωραία απόκριση και πολύ καλά την έβγαλε πλάγια. Ναι. Ήταν επικίνδυνη σέντρα και έκανε μια πολύ καλή απόκριση, η οποία μπορεί να μην φαίνεται στο μάτι σαν πολύ καλή απόκριση, αλλά ήταν σημαντική. Έτσι, γιατί ήταν από πίσω παίχτης της ΑΕΚ. Βεβαίως, ερχόταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Εκτελέστηκε το πλάγιο μέσα στην περιοχή η μπάλα με τον Κρέσπο να παίζει καλή άμυνα out. Και έχουμε out, καθώς άνοιξε πολύ την μπάλα ο Σιμόες, που επιβεβαιώνει αυτό που είπε νωρίτερα και ο Κώστας, ότι δεν πατάει καλά. Το θέμα είναι ότι δεν πατάνε καλά και τα χαφ του πάω για να μοιράσουν μπάλα. Ο Μπίσεσβαρ είχε κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι από εκείνη τη θέση με τον Ατρόμητο και πετύχει και ένα πολύ ωραίο γκολ. Ο Παναγιώτης Γλύκος αλλάζει μπάλα και θα στήσει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 22 φτάσαμε, πάντα το 0-0. Παναγιώτης Γλύκος έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ζητώντας και από τους δύο στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Και αυτό πράχτουν. Γλύκος, η μπάλα εκεί όπου ο Πρίγκοβιτς πολύ μακριά από την εστία τσάκ δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Ο Βαρέλα πρώτος στην κεφαλιά στον άξονα εκεί που είναι μόνο παίχτες της ΑΕΚ και προσπαθεί να κάνει την κίνηση ο Πατήτο, ο οποίος έχει πάει πολλές φορές στον άξονα, καταπληκτικά κόβει ο Κάνιας και πρέπει να δώσει την μπάλα γρήγορα, κερδίζει φάουλ. Άργησε να διώξει την μπάλα ο κάπως και σηκώσει τα χέρια και ο Μπίσεσβαρ από την άλλη, οι δύο ακραίοι του ΠΑΟΚ. Μπίσεσβαρ κρατάει την μπάλα. Για να θα στηριχθεί και στο ένα σμένα του Πατήτο και στο ένα σμένα του Αραούχο. Αυτοί οι δύο παίκτες είναι σημαντικοί στο ένα σμένα και ο ΠΑΟΚ δουμπλάρει τους παίκτες αυτούς, βλέπω, και καλά κάνει. Τσίμηρο από τα αριστερά στη γραμμή για τον Λέοβατς, ο οποίος πήγε να τη σπάσει για τον Μπίσεσβαρ, το έκανε αλλά η μπάλα βγήκε out. 24 λεπτά αγώνα, πάντα στο 0-0, σε ένα παιχνίδι κέντρο με πολλά λάθη κατέρωθεν και το Γιώχανσον να κουβαλάει την μπάλα και να την γυρίζει πίσω στον Τζιγκρίνσκι και τον Τσίμηρο να τρέφει, να πιέζει δίπλα του και ο Κάμπος. Τζιγκρίνσκι τη στέλνει πάνω στο Μάτος, ο οποίος με το κεφάλι τη δίνει στον άξονα. Ο Σάκοφ πήγε να βρει τον Τζίμηρο, την επαναφέρει ο Ντίταξ στα τυφλά, εκεί που είναι μόνο ο Κρέσπο, και την αφήνει στον τερματοφύλακα του Παναγιώτη τον Γλύκο, ο οποίος ζητάει από τους συμπαίκτες του να πάνε στα άκρα και να ανοιχθούν. Κρέσπο, η παλιά για τον Λέοβας, ο οποίος έχει πάρει ελάχιστες φορές την μπάλα. Η παλιά του για τον Μπίσεσβαρ δεν είναι καλή. Ο Κάνιας θα κάνει το λάθος και προσπαθεί να βγει μπροστά. Ήταν σε θέση offside το Αραούχο, γι' αυτό δεν την νίκησε την μπάλα. Και ο Γλύκος πετάει γρήγορα για τον Μπρίγκοβιτς, που παίρνει την ανάποδη κεφαλιά στο χώρο, ο κάμπος από τα δεξιά. Ένας εναντίον ενός, περνάει ο κάμπος. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Μένει όρθιος, μπαίνει στην περιοχή. Η μπάλα
στο σημείο του πέναλτι ξανά στον κάπο. Κάνει την προσπίση στη γραμμή. Πίσω τα σπίτια! Ο Κάπος πισματάρης ξαναπήρα την μπάλα. Έφτασε στη γραμμή της μικρής περιοχής. Την γύρισε στο σημείο του πέναλτι. Και ο Κοκλούμης που όλοι αγαπάμε στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και το πίσεσμαν ΠΑΟΚ 1-0. Ο ΠΑΟΚ με τον Διέκο Μπίσεφαρ. Το ΠΑΟΚ έχει έξυπνα Στέλιο Γρηγοριάδη με μια καταπληκτική προσπάθεια του Κάμπος, ο οποίος στην αρχή δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει. Ξαναπαίρνει την μπάλα με ένα μαγικό τρόπο. Έβαλε πλάτη στον Πίτα καλά. Ναι. Και δίνει έτοιμο κόλ στο Μπίσεφαρ. Είναι ένα κόλ 90% του Κάμπος. Ναι, αλλά να πούμε ότι και η κίνηση του Μπίσεφαρ συντερφορίσια. Μπαίνει στο κουτί μέσα, είναι αυτό το οποίο δεν έκανε ο ΠΑΟΚ 2-3 φορές, πάτησε την περιοχή. Για να δούμε αν το momentum για τον ΠΑΟΚ ψυχολογικά μπορεί να του δώσει και ένα δεύτερο γκολ πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πιέζει με τον Τζίμιρο πάνω στο Βράνιες, όπως οι παίκτες Σάξτερν την μπάλα στον Κάνιας. Κάνιας με τον Τζίμιρο διεκδικούν την μπάλα από τον Γιώχανσον. Ο ΠΑΟΚ από το 24ο λεπτό προηγείται με τον γκολ του Πίσεσβαρ. Μη σταματάς την κέφαλε, φωνάζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Τζίμιρο, έχει φύγει ο Λέοβατ. Μπίσεσβαρ πρέπει να του δώσει την μπάλα ο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Μπίσεσβαρ κρατάει την μπάλα, τη στέλνει στον Κάμπος. Στον παίκτη που βγάλε την ασίστη παλιά, κάθετη είναι για το Σάκος, αλλά είναι πολύ δυνατή. Και ο Ανέστης θα μπλοκάρει την μπάλα. 25ο λεπτό της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για να φέρει το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη. Θέλει φυσικά προσοχή, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ, αν προσέξει και αν αξιοποιήσει τους ακραίους του, γιατί από τους ακραίους του ήρθε τον κόλ, έτσι. Ω συνήθως έρχεται. Το σουτ δυνατό με το γλυκό. Αν είναι δυνατό. Ποιος το έβαλε. Το γκολ για την ΑΕΚ με τραγικό λάθος του Παναγιώτη Γλυκού. Ένα σουτ έξω από την περιοχή πολλά μέτρα. Έσκασε μπροστά στον Κωνσταντινόπουλος, παιδιά. Ο οποίος έδειξε να την προλάβει. Κωνσταντινόπουλος, παιδιά. Την μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Ένα. Τι έφαγε. Βαράει το οριζόντιο δοκάρι ο Παναγιώτης Γλύκος. Μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον Γλύκο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα για το replay άμεσα. Πήγε να πάρει την μπάλα, δεν ήταν δυνατό σουτ. Ήταν έξω από την περιοχή περισσότερο σαν απόκρουση παρά σαν σουτ και έφυγε μέσα από τα χέρια του Γλύκου. Παιδιά, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο πώς το δέχεται. Ετοιμάζει τα χέρια του με μοναδική έτσι, πώς να σας πω ρε παιδί μου, σιγουριά ότι είναι μια πολύ εύκολη μπάλα σαν σε προπόνηση που την περιμένει να τη μαζέψει και ξαφνικά περνάει μέσα από τα χέρια του και πάει γκολ. Απίστευτο. Απίστευτο. Είναι δικό του λάθος 100%. Δικό του λάθος και το θέμα είναι να ηρεμήσει, να μην πει στη διαδικασία να χάσει τα πάντα. Το μάτς είναι στο 1-1. Είναι μεγάλη υπόθεση για έναν τερματοφύλακα να είναι κρύο αίμα μετά από ένα τέτοιο γκολ που τρώει. Ναι. Λίγοι τερματοφύλακες μπορούν να είναι κρύα αίματα και ειδικά αν είναι μεσόγειος. Αν είναι δηλαδή στα κάτω στρώματα της Ευρώπης. Όπως είναι η Ελλάδα, αν και η Ελλάδα δεν είναι Ευρώπη. Πάντως βγάζει την ΑΕΚ από μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δύσκολη στιγμή. Ναι. Διότι δέχεται τον γκολ, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Βλέπει τον ΠΑΟΚ να ελέγχει το παιχνίδι, να την πιέζει. Έχει την ψυχολογία σε βάρος της και παίρνει δώρο απίστευτο, ανέλπιστο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ. Ναι, σωστό είναι. ΠΑΟΚ Λύκος 1-1. 28 λεπτό της αναμέτρησης. Ξανά στα ίδια, 1-1. Η απόλυτη ισορροπία με το ψυχολογικό προβάδισμα πλέον σε αυτά τα τελευταία λεπτά για την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει. Γιώχανσον. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Γκάλο θα δώσει στο Σιμόες. Σιμόες η παλιά του για το Μάνταλο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να επανέλθει. Ντίντακ. Η σέντρα. Ο Κρέσπο με το κεφάλι. Η παλιά στο Γιώχανσον. Ο Κάνιας καθυστερεί. Τσίμιρο. Εκεί δεν χρειάζεται τριγωνάκια. Ο Κρέσπο όπως μπροστά τον Αραούχο να στείλει την μπάλα πλάγιο. Δεν μπορούσε να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Γλύκο και έχουμε αυτό το πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. 1-1.
24 Μπίσεσβαρ, 26 Χριστοδουλόπουλος, αυτό το 1-1. Με τον Τζίμιρο να πετάει την μπάλα όπως μακριά, εκεί δεν μπορεί ο Πρίγκοβιτς να προλάβει. Ο Βράνιες είναι αυτός που γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Τον Ανέστη. Ανέστης. Η μπάλα για τον Γκάλο. Κρύο γκολ για τον Μπάουκ. Απίστευτο γκολ αυτό που δέχτηκε. 1-1. Γιώχανσον. Δεν πρέπει να τον επηρεάσει τον Μπάουκ αυτό το γκολ. Όχι. Τσιγκρίνσκι. Τσιγκρίνσκι κρατάει την μπάλα. Κάνει το λάθος. Ο Μάτος. Για τον Πρίγκοβιτς έχει φύγει ο Μπίσεσβαρ από την άλλη. Κρατάει εδώ ο Τσιγκρίνσκι το κάπως. Πρέπει να είναι κίτρινη κάρτα. Πηγαίνει ο Κάνιας. Αν και δεν είναι αρχηγός. Παρατηρήσεις απλά στο Τσιγκρίνσκι. Νομίζω ότι ο Ίβιτς δικαιολογημένα στέλνει απορρεί. Είδα φάουλ για κάρτα. Τον ο Ίβιτς κάνει πολύ καλή διαχείριση δυνάμεων στον ΠΑΟΚ. Μην κάνοντας άμυνα ψηλά. Κερδίζοντας ανάσες η ομάδα του. Είναι σημαντικά κομμάτια, λεπτομέρειες αυτά που λέμε στο ποδόσφαιρο. Η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν πίεσε ποτέ ψηλά, δεν πανικοβλήθηκε. Και ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Απλά ήρθε το 1-1 με αυτή την άσχημη στιγμή, την κάφα. Ναι. Μπίσεσβαρ στην εκτέλεση. Δείχνει ο ΠΑΟΚ πιο έτοιμος να πάρει το κύπελο. Στο λέω εγώ που είμαι φανατικός, δεν έχω καμία συμπάθεια. Αισθάνομαι ότι θα το πάρει το κύπελο. Δηλαδή αυτό το γκολ ήταν μια παρέθεση. Έτσι για να δούμε. Μπίσεσβαρ. Στην εκτέλεση και στα θυμένα είναι καλός ο ΠΑΟΚ, καλύτερος από την άλλη. Πολλοί παίκτες στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, εκτελεί γλυκά ο Μπίσεσβαρ, εκεί όμως που απομακρύνει προς το παρόν ήταν ο Βράνιες αυτός. Προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να επαναφέρουν την μπάλα, ο Τσίμιροτ, η μπάλα στον κάπος, κάπως κρατάει την μπάλα, τη δίνει στο Σάκου που πάει να τη δώσει για τον Μάτος. Ο Μάτος εκεί στον άξονα κρατάει την μπάλα, κάνει τις τρίπλες, κάνει και το σουτ στα χέρια του Ανέστη. Δεν το βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια κλάση ανώτερος. Είναι ανώτερος ο ΠΑΟΚ, ναι, και είναι πολύ άδικο το 1-1. Ναι. Και είναι το πολύ... βλέπεις ότι ο Γιώργος είναι, και είναι... είναι σε κακή βραδιά. Ξέρεις τι τώρα, ναι. Μετράει ψυχολογικά, ναι, πώς θα, ναι, πώς θα το δεχτεί αυτό. Ναι. Ξέρεις, εσύ ξεσκίζεσαι, είσαι καλύτερος, ανεβαίνεις σιγά σιγά, βρίσκεις τον τρόπο, βάζεις ένα ωραίο γκολ και ξαφνικά ας πούμε είσαι στο 1-1. Από το πουθενά και από το τίποτε. Ξέρετε κάτι, αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό, πιστεύω, Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν το μάτς ήταν στο 75 στο 80. Ναι, τώρα εκεί, δεν έχει. Δηλαδή, εδώ, το ξέχασες τώρα. Ναι, εδώ το ξέχασες. Έχεις άλλα 15 λεπτά στο πρώτο μέρος και ένα ολόκληρο ημίχρονο. Έτσι δεν είναι στο 80. Η ΑΕΚ μεσοαμυντικά, δεν πατάει καθόλου καλά από τα δύο αμυντικά της. Καθόλου καλά. Είδες που λέγαμε, Κωστή, ότι είναι κρίσιμο πάρα πολύ εκεί πέρα. Και φαίνεται ότι εκεί γίνεται δουλειά. Ενδεχομένως να είναι και σε κακή μέρα ο Σιμώσης με τον Γιώχανσον, έτσι. Αλλά ναι, ενδεχομένως να πέσει ρόλο η δουλειά που γίνεται αντιστοίχως από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Από τους τρεις μεσοαμυντικούς του ΠΑΟΚ δηλαδή. Ο Κάνιας δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά γιατί βγήκε ψηλά. Η ΑΕΚ προσπαθεί με τον Τίτακ, ο οποίος πατάει την μπάλα για τον Χριστοδουλόπουλο που κάνει νέο σουτ. Out. Τον πήρα να πάρει τώρα και πάει το σπάσει τον τζαμπουκά. Αυτό το σουτ. Αυτό το σουτ είναι. Επειδή δεν έχουμε replay, δεν ξέρω αν είναι. Αυτό ήταν σουτάρα, παιδιά. Αυτό ήταν σουτάρα, καμιά σχέση με το άλλο. Καλά πόδια. Ο Λάζαρος έχει καλά πόδια. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθε δοκάρι του Γλύκου που είχε. Η εκτείναξή του δεν ήταν καλή. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά. Θα σου πω μισό λεπτό να το δω στο replay, Κωστή. Στο 32 είμαστε. Καλή είναι η εκτείναξή του. Καλή είναι. Έκλεισε τη γωνία. Πέρασε δίπλα από το δοκάρι μπάλα. Μέσα σε δύο. Αλλά ήταν σουτάρα. Άμα πήγαινε μέσα, παρότι κινήθηκε καλά, δεν ξέρω αν θα το βγάζει. Για να δούμε τον ΠΑΟΚ ο οποίος προσπαθεί να βγει μπροστά. Εδώ έχουμε φάουλ. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Που δεν σφυρίζεται. Το κάνει ο Σάκοφ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Έξω από την περιοχή ο Βράνιες κάνει ένα τσάφαλα. Ευτυχώς για αυτόν η μπάλα πάει στον Τίντακ. Ο οποίος έχει το χώρο για να κουβαλήσει την μπάλα και να τη βγάλει για τον Αραούχο. Μάτος με Βαρέλα κοντά του. Ο Βαρέλα βγαίνει πρώτος και την απομακρύνει. Ναι, καλά έκανε. Εκεί όπου πάει η μπάλα στο Σάκοφ. Ο Σάκοφ δυνατή παλιά για τον Κάνιας. Ο ίδιος θα προλάβει ανάμεσα σε δύο παίκτες. Και θα δώσει το Λέβατς από τα αριστερά. Είμαστε στο 33. 1-1 το σκορ. 24 Μπίσεσβαρ 1-0. 26 Χριστοδουλόπουλος 1-1. Πάντως για τις κόντρες που έλεγε νωρίτερα ο Στέλιος, εδώ και κανένα 10 15 λεπτό είναι όλες υπέρ του ΠΑΟΚ. Στέλιο. Γύρισε εντελώς. Σωστό. Ο Αραούχο έξω από την περιοχή με τον Κρέσπο να σώζει σωστά την μπάλα. Το Γκάνιας εκεί και να κερδίζει φάουλ. Όχι, συνεχίζεται η φάση. Out. Δεν έδωσε φάουλ, τι γυρίζει την μπάλα πίσω. Αν έλεγε τώρα το μάτς, νομίζω MVP για τον ΠΑΟΚ είναι ο Κρέσπο. Ο Κάνιας. Ο Κάνιας, ναι. Ο Κάνιας. Ναι. Η φάση συνεχίστηκε πάντως, έγινε το σουτ, η μπάλα πέρασε out και ο Γλύκος στείλει την μπάλα στην γραμμή της μικρής στην περιοχή για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 33 είμαστε, ΠΑΟΚ 1-1. Εκτέλεσε ο Γλύκος, πάει η μπάλα στο κεφάλι του Πρίγιοβιτς και στο κεφάλι του Κάπος που δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ.
πλάγιο για την ΑΕΚ από τα δεξιά, όπως αμήνεται ο ΠΑΟΚ. Δίντακ κρατάει την μπάλα, ψάχνει να βρει το Σιμόες και τον Αραούχο. Ο Αραούχο θα χάσει την μπάλα, το Βαρέλα, ο οποίος έβαλε δυνατά το πόδι του. Η κόντρα, η μπάλα ψηλά, Τσίμιροτ διεκδικεί την μπάλα, Μάτος με δεύτερη κεφαλιά θα προσπαθήσει να την πάρει. Τσίμιροτ εκεί στον άξονα, βάζει το πόδι του. Ο Σάκοφ προσπαθεί, ο Πρίγκεβιτς θα βάλει το κορμί του με τον Τζιγκρίνσκι. Ο Σιμόες θα κάνει το λάθος, ο Κάνιας θα χάσει την μπάλα. Χριστοδουλόπουλος πάει να πετάξει την μπάλα για τον Αραούχο. Ο Κάνιας διορθώνει, αλλά έχουμε πρώτα χέρι που είχε κάνει ο Κάνιας στο σημείο εκεί που είχε πέσει σκοντάφτοντας και βρήκε την μπάλα με το χέρι. Γύρισε την μπάλα πίσω ο Κομίνης. Από τα δεξιά έχουμε τον Γκάλο, ποιος έχει ανέβει. Σιμόες και Χριστοδουλόπουλος κοντά. Χριστοδουλόπουλος πάει να κάνει τις τρίπλες του, βγαίνει πρώτη, βγάζει και την κάθε την παλιά. Κόρνερ για την ΑΕΚ που έκανε ο Κρέσπο. Παραχώρησε ο Κρέσπο. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά. 24 Μπίσεσβαρ, 1-0 για τον ΠΑΟΚ. 26 Χριστοδουλόπουλος, 1-1 με το τραγικό λάθος του Παναγιώτη Γλύκου και τον Χριστοδουλόπουλο να είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Πάει κοντά στην μπάλα και ο συμπαίκτης του εκεί για να δούμε αν θα είναι κοντινή εκτέλεση στον Μάνταλο ή θα έχουμε απευθείας από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Στο 35 όλα αυτά αφήνει ο Χριστοδουλόπουλος για τον Μάνταλο, ο οποίος θα κάνει την εκτέλεση για να βρει κεφάλι ποδοσφαιριστή στο το πίσω δοκάρι. Φοβάμαι του ΠΑΟΚ εδώ. Που είναι ο Τσιγκρίνσκι, Ναι. Και ο Γιώχας, ο ναι. Ψηλά κορμιά. Αυτοί οι δύο. Ναι. Εκτελέστηκε κεφαλιά, out. Την πήρε πάνω στο Τσιγκρίνσκι, ο οποίος ξέφυγε από το μαρκάρισμα. Έκανε την κεφαλιά, η μπάλα βγήκε out. Έκανε κίνηση από το δεύτερο δοκάρι προς το κέντρο. Ναι. Στο 35 όλα αυτά. Πάντα το 1-1. Με τον ΠΑΟΚ μέσα σε δύο λεπτά να χάνει το ψυχολογικό πλεονέκτημα αλλά και το προβάδισμα στο σκορ με αυτό το τραγικό λάθος του Παναγιώτη Γλύκου. Χρειάζεται στήριξη ο ΠΑΟΚ, φωνάζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, φωνάζουν και οι φίλοι της ΑΕΚ. Στο 36 είμαστε. Ωραία screen είχε σε αυτή την κίνηση του Τσιγκρίνσκι, όπως είπε ο Κωστής, από το δεύτερο δοκάρι προς το κέντρο. Τον σκρινάρανε πολύ καλά οι συμπαίκτες του για να τον ελευθερώσουμε. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή με τον Σάκοφ. Έχει κάνει την κίνηση ο Μπίσεσβαρ. Πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά με τον Ανέστη να διαβάζει την μπάλα. Ο Μπίσεσβαρ τη ζήτησε την μπάλα πιο κοντά. Ήταν κοντά του μέσα στην περιοχή. Δεν την έδωσε ο Σάκοφ. Η ΑΕΚ ενώ στο, κάπως, κέντρο της, στο κέντρο της. Να πούμε απλά μόνο ότι ο κάπως έχει πέσει κάτω. Έχει κάτω, ναι. Είναι θέμα, είναι θέμα. Η ΑΕΚ φωνάζει. Χτυπήστε μας στο Σιμόε, στο Γιώχανσον. Χαμηλά, έχουμε προβλήματα. Δηλαδή με ένα πιθανό το δευτερό ημίχρονο πρέσιμπ του ΠΑΟΚ ψηλά και κλοπές. Γιατί καλά κάνει και δεν το κάνει το πρέσιμπ ψηλά τώρα. Σου λέει μπορεί να φάω 120 λεπτά, δεν θα κρεμάσω. Στη διαχείριση δηλαδή των δυνάμεων. Ναι, κρατάει δυνάμεις μέχρι το τέλος. Δεν το φουλάρει. Κωστή, φάνηκε πολύ και στον γκολ που δέχτηκε η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ. Αν δεις τη φάση, είναι 5 στην άμυνα μαζί με τον τερματοφύλακα 6 και 3 του ΠΑΟΚ τους αναστατώνουν με χαρακτηριστική ευκολία. Έχει ζήτημα, έχει αποστάσεις στις γραμμές της. Δηλαδή, αμυντική με μεσαία γραμμή έχει μεγάλη απόσταση και ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα μπορεί να λειτουργήσει και μπορεί να δημιουργήσει πλήγματα. Και επειδή ανέβηκε και ο Σάκοφ τα τελευταία 10-12 λεπτά, αυτό φαίνεται περισσότερο. Λίγο ταχύτητα να έχει παραπάνω Γρηγοριάδη ο Σάκοφ, τώρα θα κάνουμε. Ταχύτητα και να δίνει την μπάλα εκεί που πρέπει, όχι ενδιάμεσα κάπου. Γιατί τώρα αυτό έκανε, ενδιάμεσα κάπου πήγε η μπάλα. Και βέβαια να πούμε ότι είναι εκτός παιχνιδιού Αραούχο και αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν έχουμε δει Αραούχο ακόμα στο τελικό. Τον έχουν πάει δύο παίκτες. Δεν έχει δει Αραούχο γιατί έχει κερδίσει κατά κράτος τα χάφου ΠΑΟΚ. Ναι, ενδεχομένως. Δεν παίρνει μπάλες δηλαδή. Αυτό εννοείς. Ναι, αυτό είναι. Στο 38 είμαστε. Ο κάπως ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Είχαμε αυτή τη διακοπή. Με τον Ανέστη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τα πόδια έξω από την περιοχή. Στον άξονα εκεί όπου θα πάρει την κεφαλιά ο Κάνιας. Θα προσπαθήσει να την επαναφέρει ο Σιμόες. Κεφαλιά του Σάκο. Εκεί που παίζουν την μπάλα με το κεφάλι παίκτες της ΑΕΚ. Είναι τώρα ο Ντίτακ αυτός ο οποίος κάνει ένα σου. Την μπάλα είναι out. Δεν ανησυχεί εδώ ο Παναγιώτης Γλύκος. Στο 38 φτάσαμε. Πάω κάτω και ένα. Τι δεν έχουμε δει από τον ΠΑΟΚ σήμερα. Τα ανεβάσματα τα καλά του Λέοβατς και του Μάτος. Αυτό ακόμα δεν ήρθε και πιθανόν να έρθει αργότερα. Δηλαδή θέλω να πω ότι στα πρωταθλήματα τους έβλεπες να ανέβαινουν πάρα πολύ ψηλά. Τώρα πολύ προσεκτική γιατί το μάτς καίει. Έτσι. Γλύκος. Εγώ νομίζω είναι στο πλαίσιο της τακτικής του Ίβιτς αυτό, Κωστή. Τους έχει ζητήσει να είναι πιο προσεκτικοί με λιγότερα ανεβάσματα τώρα για να μπορούν να έχουν πολύ καλά δεμένη τη δική τους μεσοαμυντική λειτουργία.
Τώρα όμως ο Λέοβατς έχει τη δυνατότητα να βγει μπροστά, να του δώσει την μπάλα ο Μπίσεσβάρ, ο οποίος καθυστερεί αλλά κάνει δύο ωραίες τρίπλες. Τώρα που ανεβαίνει ο Λέοβατς, ο Μάτος είναι πίσω. Κατάλαβες. Ναι. Για να δούμε το Μπίσεσβάρ. 1-2 πέντε στην περιοχή. Ωραίο σουτάουτ. Καλή φάση για τον Πάουκ. Έπαιξε το 1-2 εκεί του, την έσπασε ο Τσίπιροτ. Ωραίο σουτ του Μπίσεσβάρ. Είναι από το σημείο που είχε σκοράρει με τον Ατρόμητο. Ναι, στο πλαϊνό δίκτυο. Ναι, γλυκιάω σουτ την μπάλα out. Αυτά τα σούτ είναι ακινητοποιημένα στο τερματοφύλακα. Λες, αν μπει μέσα είναι γκολ, αν βγει έξω το χάσαμε. Θα μπορούσα να ψάξω τον Πρίλιοβιτς πάντως. Ναι. Δεν υπάρχει Σιμόες Γιώχανσον, παιδιά. Αν δείτε τη φάση σε replay, τρέχει ο Χριστοδουλόπουλος από την επίθεση να καλύψει στο ανέβασμα του Μπίσεσβάρ. Ανεβαίνουν οι κεντρικοί αμυντικοί και δεν υπάρχει εκεί παίκτης από τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Είναι ζήτημα αυτό, πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε θέση άμυνας, καθώς η ΑΕΚ έχει κατοχή μπάλας με τον Χριστοδουλόπουλο, να τον πιέζει ο Λέοβατς, να τρέχει και ο Τσίμηρος από τα δεξιά. Ο Χριστοδουλόπουλος πλέον ξεκίνησε την κούρσα από τον άξονα. Δεν έχει στηρίγματα. Δεν έχει στηρίγματα. Δεν έχει στηρίγματα. Ναι. Να θυμίσω απλά ότι στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ο Σιαμπάνης, ο Ενρίκε, ο Μαλεζάς, ο Αθανασιάδης, ο Μαρθέου, ο Κίτσου και ο Πέλκας. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν κατοχή με τον Κρέσπο, σωστά να στέλνει την μπάλα στον άξονα, αλλά εκεί μόνο ο Γιώχανσον που θα κάνει το λάθος. Ο Μπίσεσβάρ θα κερδίσει την μπάλα για τον Λέοβατς που κάνει μια παλιά για τον Μπρίγκοβιτς. Έτσι δεν μπορείς να τροφοδοτήσεις το center for του ΠΑΟΚ. Ελέγχει την μπάλα ο Γκάλο που τη στέλνει εκεί που είναι ο Βαρέλα που κάνει στο πάρισμα με το μπούτι στην κυριολεξία, το γόνατο. Η μπάλα πηγαίνει στο Μάτος, ο οποίος έχει το χώρο από τα δεξιά να ψάξει είτε τον κάμπος είτε εκεί που κινεί το Πρίγκοβιτς ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Πέφτει κάτω ο Πρίγκοβιτς χωρίς φάουλ. Αποδεικνύει ο Κομίνης, κεφαλιά ψαράτικη του Μάτος για να βρει τον κάμπο στη γραμμή εκεί που είναι και ο Χιμένεθ. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Στο 41 φτάσαμε. Ακούτε πάντα Μετρόπολης 95 και 5. 1-1. Από το 24 ο Μπίσεσβάρ το 1-0. Στο 26 ο Χριστοδουλόπουλος με το απίστευτο φάουλ του λάθος του Γλύκου. Πρίγκοβιτς κεφαλιά, εκεί που ο κάμπος δεν προλαβαίνει την μπάλα, τη διώχνει όπως ο Πατίτο προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ είναι κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Μάτος, καθώς ο Αραούχο δεν την πρόλαβε. Υψηλές μπαλιές στον Πρίγκοβιτς σε στυλ παλιού αγγλικού ποδοσφαίρου. Είναι για να σηκωθεί, να πάρει την κεφαλιά, να τη σπάσει δίπλα, δεν μπορώ να καταλάβω σε τι μπορεί να βοηθήσει αυτό το πράγμα. Και είναι και το στυλ του Πρίγκοβιτς. Από τη στιγμή που ο Πρίγκοβιτς, όταν γίνεται αυτή η απόπειρα, είναι 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ακίνδυνος. Ο Μάτος κρατάει την μπάλα σε μια ακόμα μονομαχία σκληρή με τον Αραούχο. Γυρίζει την μπάλα στον Γλύκο, ο οποίος θα δώσει την μπάλα γρήγορα στον Λέοβατς και τον Κρέσπο. Κρέσπο είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα. Κρέσπο. Η παλιά του για τον Γκάνιας παρακινδυνευμένη. Σάκχοφ πιέζεται. Πρέπει να διώσει την μπάλα στον κάμπο που κάνει την κίνηση αλλά κάνει και το κακό κοντρόλ. Σάκχοφ την κερδίζει. Αραούχο μπροστά του, ο Βαρέλα θα διώξει την μπάλα. Μην και τυχόν προλάβει εκεί ο Μπίσεσβάρ, αλλά ο Ανέστη στα όρια της περιοχής του θα μπλοκάρει την μπάλα ψύχρεμα και θα δώσει την μπάλα γρήγορα για τον Γκάλο που έχει κενό χώρο μπροστά του. Και τώρα στον Γιώχανσον. Γιώχανσον ξανά στον Γκάλο από τα δεξιά όλα αυτά. Η παλιά του είναι ωραία για τον Γιώχανσον στη γραμμή. Τώρα τρέχει ο Τσάνιας να κλέψει την μπάλα. Φτάνει στο Σιμόες, ο οποίος σηκώνει κεφάλι και βλέπει το Μάνταλο έξω από την περιοχή. Θα κλέψει ο Τσίμηρο την μπάλα ξανά στο Γιώχανσον. Ο Κάνιας για μία ακόμα φορά εκεί που πρέπει. Ο Σάκχοφ παρακινδυνευμένα στο Βαρέλα, ο οποίος πετάει την μπάλα για τον Μπίσεσβάρ και τον Μπρίγκοβιτς. Ο Βράνιες θα σπάσει την μπάλα για τον Τζιγκρίσκι και αυτός ψύχρεμα για τον Ανέστη με τον Μπρίγκοβιτς να τρέξει, να τον πιέσει και τον Ανέστη ψύχρεμα να στέλνει την μπάλα εκεί που Τσίμηρο με τον Κρέσπο διεκδικούν την μπάλα. Κερδισμένος είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Τσίμηρο της πάει την μπάλα για τον Μπίσεσβάρ. Κάνει την κίνηση ο Λέοβατς να πάρει την μπάλα. Ο Μπίσεσβάρ θα κρατήσει την μπάλα. Του ζητάει ο Λέοβατς, προτιμάει να δώσει τον Τσίμηρο. Τσίμηρο για τον κάπος ακριβώς στον άξονα. Άνοιξε πολύ την μπάλα. Κρατάει ο κάπος. Κάπος το σου την μπάλα κοντράρει. Πάνω στον πεσμένο ήδη Τίτακ για να διώξει την μπάλα. Έξυλο από την περιοχή. Ήταν έτοιμος να χτυπήσει εκεί ο κάπος. Μάτος. Δεν υπάρχει Μάνταλος, Σιμόες Γιώχανσον. Μάνταλος ο οποίος τίποτα. Μαζί με τον Αραούχο εκεί πέσανε πάνω στο Μάτος και έριξε το φάουλ. Το όπλο της ΑΕΚ που είναι τα χαφ, ο άξονας, και αμυντικά και επιθετικά έχει μεγάλα προβλήματα. Μάτος. Θεωρώ αδιανόητο να χάσει ο ΠΑΟΚ αυτό το κύπελο. Αδιανόητο. Η παλιά εκεί που ο Πρίγκοβιτς πάει να πάρει την κεφαλιά την κερδίζει ο Βράνιες. Προσπαθεί ο Τσίμηροτ βάζοντας σωστά το κορμί του να βρει τον Μπίσεσβάρ. Ελευθερώνει την άμυνα της ΑΕΚ ο Γκάλο. Εκεί όπου ο Βαρέλα θα πάρει μια ακόμα μονομαχία από τον Αραούχο. Η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά εκεί όπου κινεί το Πατίτο. Πατίτο κρατάει την μπάλα. Τη γυρίζει στο Σιμόες. Σιμόες για τον Γιώχανσον και τον Βράνιες. Βράνιες για τον Γκάλο. Τρέχει ο Μπίσεσβάρ κάτω από το χώρο του κέντρου όλα αυτά. Κρατάει την μπάλα η ΑΕΚ με τον Σιμόες. Στο Τζιγκρίνσκι τώρα από τα αριστερά. Αυτός βρίσκει τον Τίτακ.
ο οποίος ανέβηκε στο χώρο του κέντρου, η μπάλα στο Γιώχανσον, ξανά αντιτάκ με αντίπαλο τον Γκάνιας που έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο. Τρέχει ο Πρίγκοβιτς να πιέσει τον Τζιγκρίνσκι, Τζιγκρίνσκι με τα πόδια πίσω στον Ανέστη. Ανέστης κρατάει την μπάλα, παίρνει μερικά μέτρα φορά, προλαβαίνοντας τον Πρίγκοβιτς και στέλνει την μπάλα εκεί όπου ο Μάτος θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα πάει στον Γκάνιας. Γκάνιας στον άξονα πήγε να βρει τον Κάμπος. Κάμπος έμεινε εκεί, δεν διεκδίκησε την μπάλα, την έλεξε ο Σιμόες, την έδωσε τον Τζιγκρίνσκι, ο οποίος ανεβαίνει, κάνει μια κάθετη παλιά. Εκεί όπου κινείται ο Πατίτο θα δώσει την μπάλα στο Μάνταλο. Μάνταλος ξανά στον Πατίτο, τώρα Μάνταλος από τα δεξιά. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και τα καταφέρνει για τον Γκάλο. Τώρα τρέχει ο Μπίσεσβαρ. Προλαβαίνει να βγάλει την μπάλα ο Γκάλο. Κεφαλιά του Αραούχου. Η μπάλα κοντράρει στα χέρια του Γλύκου. Ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και τρέχει να δει μήπως υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ ελεύθερος. Δεν προλαβαίνει. Για να δώσει την μπάλα. Ήταν μόνο ο Κάμπος και ο Πρίγκοβιτς και αυτοί καλά κλεισμένοι. Ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί την κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου που είχε ένα ωραίο γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Μπίσεσβαρ και μια κρύα στιγμή. Και ένα χαζό γκολ για την ΑΕΚ. Σωστό. Κάνια. Κρατάει την μπάλα. Κάνει την κίνηση ο Λέοβατς, ο οποίος δεν έχει τροφοδοτηθεί. Ψάχνει τον Κρέσπο στον άξονα. Κρέσπο, η γλυκιά του παλιά για τον Κάμπος, ο οποίος έχει πάει, σπάει την μπάλα ο Κάμπος. Την αφήνει, τρέχει να κερδίσει και το Βράνιας, ο οποίος θα κερδίσει ή φάουλ ή κόρνερ ο Πάουκ. Ένα από τα δύο. Φάουλ για την ΑΕΚ, καθώς θεωρεί ότι ο Κάμπος έσπρωξε τον παίκτη Σάκ, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι είχε βάλει πλάτη του και είχε προλάβει την και πάλι. Η αλήθεια είναι ότι τον έσπρωξε. Ναι. Έτσι. Αυτό λέω, είχε κερδίσει ο Βράνιες στο σπριν τον Κάμπος και τον έσβρωξε. Να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είχαμε μόνο μια διακοπή, ένα λογικά. Και η ευχή μας τέλειο είναι να πάνε για κανένα σαντουιτσάκι τα παιδιά. Στις κερκίδες λέω, να πάνε για κανένα σαντουιτσάκι τα παιδιά και να μην κουραστήκανε τελείως. Να χαλαρώσουμε. Δεν νομίζω ότι έχουν όρεξη. Το ξαναλέω. Τώρα ο Κανελάκης λέει, αυτοί μπορεί να τα ξανακάνουμε. Τσίμηρο την κεφαλιά, μπήκαμε στο λεπτό το καθυστερήσιμο. Όχι, όσο παίζουν μπάλα, Κωστή, δεν υπάρχει θέμα. Γι' αυτό λέω στην ανάπαυλα να φάει κανένα σάντουιτς. Όχι, μωρέ, εντάξει, θα φάει κανένα σάντουιτς στο ημίχρονο τώρα, εντάξει, δεν νομίζω να πει. Λοιπόν, είμαστε πάντα στο 1-1. Τελευταία φάση, ίσως του πρώτου ημίχρονου με τον Τίτακ να θέλει να κάνει γέμισμα. Όχι, προτιμάει να δώσει στον Πατίτο και αυτό στο Γιώχανσον. Ξανά Πατίτο πολλά μέτρα μακριά από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Μάνταλος, ο Μπίσεσ βαζει την κόντρα, η μπάλα πάει στο Σιμόες από τα δεξιά τώρα. Εκεί ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα καθώς ο Χριστοδουλόπουλος είναι μαζί με τον Γκάλο που ανέβηκε. Χριστοδουλόπουλος θα αφήσει για τον Γκάλο, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Λογικά ο Μάτος με το στήθος σωστά αφήνει την μπάλα στο Γλύκο, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει τη διάθεση να δώσει ένα ελεύθερο. Μακάρι όλες οι επιθέσεις που κάνει η ΑΕΚ να είναι τέτοιου στυλ. Φορτώματα και όχι κάθετα. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο σχόλιο από τίμηση του πρώτου ημιχρόνου και από τους δυο σας παιδιά για να πάμε για διαφημίσεις. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ πήγε καλύτερα στο παιχνίδι. Πήρε το κέντρο. Δεν πήγε πολύ καλά στα χαφ. Τα χαφ της ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ άσχημα. Το κομμάτι του Σιμόες με τον Γιώχανσον αλλά και του ενός του στόπερ και του Γκάλο, οι οποίοι αδυνατούν στα μαρκαρίσματα και είναι επιρρεπείς και στην πρώτη πάσα, δηλαδή απιεστούν, είναι σίγουρο ότι θα κάνουν λάθη. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο με μια άμυνα που θα πρέπει να γίνεται λίγο πιο ψηλά για ευνόητους λόγους. Εκείνο που με χαροποιεί και πιστεύω ότι είναι θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Ίβετς έβαλε τον Γκάνια σαν καθαρό εξάρι, κάτι το οποίο ρίσκανε σε πολλά παιχνίδια, έδεσε το κέντρο του ανασταλτικά. Και εξαφανίστηκε και ο Αραούχο, αλλά εγώ διαφωνώ λίγο με τον Ζαέρη. Πήρε παλιές ο Αραούχο, αλλά είχε ντουμπλαρίσματα και πάρα πολύ προσεκτικά και έξυπνα και με τακτική επάνω. Γι' αυτόν τον λόγο και χαμηλά που είναι πολύ επικίνδυνος, πάρα πολύ επικίνδυνος, και ψηλά που είναι λιγότερο, σβήστηκε. Πιστεύω, κατανοώ ότι αυτό το κύπελο δεν πρέπει να το χάσει ο ΠΑΟΚ, είναι αδικία. Τώρα για το Γλύκο, νομίζω ότι έδωσε στην ΑΕΚ αυτό που λέμε το οξυγόνο, το φιλί της ζωής. Αυτό. Στέλιο. Η χαφ της ΑΕΚ είναι χειρότερη από τους χαφ του ΠΑΟΚ. Ναι. Η χαφ του ΠΑΟΚ, το συνεχίζω όπως το άρχισε Κωστή, η χαφ του ΠΑΟΚ θα πρέπει να αξιοποιήσει την υπεροχή που έχουν με πιο πολλές καλές έξυπνες μεταβιβάσεις, γιατί γίνονται πολλά αβίαστα λάθη στις πάσες. Από τον Μπίσεσβαρ και από τον Κάμπος μπορεί ο ΠΑΟΚ ανά πάση στιγμή κάτι να περιμένει. Γιατί είναι και οι δύο σε πολύ καλή μέρα. Αν ανεβούν οι χαφ και αν βρεθεί ο τρόπος να αξιοποιηθεί ο παίκτης που είναι εκτός αγώνα και λέγεται Πρίγκοβιτς, τότε ο ΠΑΟΚ θα το πάρει το κύπελο χωρίς δική του φυσικά ευθύνη. Δεν έχει πάει μπάλα ποτέ στον Πρίγκοβιτς εντός περιοχής. Τότε ο ΠΑΟΚ θα πάρει το κύπελο και δεν θα υποστεί
την απώλεια εξαιτίας ενός τραγικού σφάλματος του τερματοφύλακά του. Δεν φορτώθηκε στην πιο άσχημη στιγμή. Θα το παίξω ραδιοσκηνοθέτης, ναι. Σας κόβω. Λοιπόν, καλά κάνεις, καλά κάνεις και τους κόβεις. Άντε πάρτε καμιά ανάσα και εσείς να πιείτε κανένα φυσικτικό, κανένα νερό, κανένα καφεδάκι, να κάνουμε κι εμείς διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο. 1-1 ο τελικός με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στο Πανθεσσαλικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο στον τελικό, στο Πανθεσσαλικό. 1-1 ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον Μπίσεσβαρ. Ισοφαρίστηκε με ένα κρύο γκολ από τον Χριστοδουλόπουλο. Λάθος του Γλύκου. Ένα λάθος το οποίο έβαλε γρήγορα ξανά την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Δεν την άφησε στην διαδικασία της πίεσης, η οποία υπήρχε ούτως ή άλλως από τη στιγμή που δέχτηκαν τον γκολ από τον Μπίσεσβαρ. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο ΠΑΟΚ σίγουρα ήταν καλύτερος, σίγουρα είχε περισσότερο ρυθμό, σίγουρα η δική του τακτική έδειχνε να αποδίδει περισσότερο απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία έμοιαζε να είναι κομμένη στην μέση, με την μεσαία της γραμμή, με τον Σιμώνης και τον Γιώχασον να είναι πολύ κάτω από αυτό που θα περίμενε κανείς από αυτούς ό,τι έχει να κάνει με την πλευρά της ΑΕΚ. Μία κατάσταση, μία πραγματικότητα στο παιχνίδι, έτσι όπως υπήρξε στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, που ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να την εκμεταλλευτεί περισσότερο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στους συναδέλφους, αν μας ακούνε, αν μπορούμε να δώσουμε το λόγο και πάλι στον Γιώργο Ζαέρη, τον Στέλιο Γρηγοριάδη και τον Κωστή Ραπτόπουλο. Οι δύο ομάδες δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στον αγωνιστικό χώρο. Οι αναπληρωματικοί είναι που προθερμαίνονται. Όπως μου λέει ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη να συνδεθούμε με τον Βόλο. Θα συνδεθούμε όμως σε πολύ λίγο, γιατί οι ομάδες από στιγμή σε στιγμή θα επιστρέψουν. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει και απόφαση από κάποιον εκ των δύο προπονητών να προχωρήσει σε κάποια αλλαγή με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε, ιδιαίτερα σε σχέση με την ΑΕΚ, η οποία δεν ήταν καλή στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, και ασφαλώς είναι ένα ερώτημα αν από την πλευρά του Χιμένεθ θα προχωρήσει σε κάποια κίνηση για να αλλάξει την εικόνα της δικής του ομάδας. Αντιθέτως, για τον Ήβης δεν έχω την εντύπωση ότι έχει λόγο να προχωρήσει σε κάποια κίνηση, δεδομένου ότι η ομάδα του στάθηκε πάρα πολύ καλά. Ένα ζήτημα για τον ΠΑΟΚ είναι σίγουρα το ότι δεν είδαμε τους πλαϊνούς του να ανεβαίνουν, δεν είδαμε το Μάτος και τον Λέο Βάτς, που συνηθίζουν, είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ, να ανεβαίνουν και να συμμετέχουν στο δημιουργικό κομμάτι, να συμμετέχουν στην προσπάθεια για την παραγωγή φάσεων για τον ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό κάτι που θα πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε πώς θα λειτουργήσει στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Τα πράγματα είναι ήρεμα και αυτό είναι καλό. Οι τελικές είναι λίγες στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. 4 έχει ο ΠΑΟΚ, 5 η ΑΕΚ. Βέβαια το θέμα είναι ότι από τις 4 του ΠΑΟΚ οι 3 στην εστία, από τις 5 της ΑΕΚ η 1 στην εστία, και έχουμε κατοχή μπάλας κατά τη υπέρ της ΑΕΚ, 56-44 είναι η κατοχή της μπάλας. Έχουμε πάσες 178 για τον ΠΑΟΚ και 198 για την ΑΕΚ, εκ των οποίων 119 επιτυχημένες για τον ΠΑΟΚ και 140 για την ΑΕΚ. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε ξανά στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Έχουν επιστρέψει στις θέσεις τους Γιώργος Ζαΐρης, Στέλιος Γρηγοριάδης, Κωστής Ραπτόπουλος. Ξανά ο λόγος στο Πανθεσσαλικό, στους συναδέλφους μας. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Α, εκεί ήσασταν και δεν μας ακούγατε τόση ώρα. Εγώ δεν έφυγα. Οι άλλοι σχολιάζουν και αναλύουν τον αγώνα. Α, μάλιστα. Μόνοι τους ή ανοίξαν πηγαδάκι εκεί έξω από τον booth? Δεν έχει booth το Πανθεσσαλικό. Τι, πού είσαι, στον αέρα, γιατί δεν έχει booth? Ποιος το είπε αυτό? Δεν υπάρχουν booth. Έχουν, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει τώρα μικρό, ούτε ένα booth δεν υπάρχει. Τι είναι αυτά που λες τώρα, μα είχε booth το Πανθεσσαλικό. Τι τα κάνανε? Δεν υπάρχουν booth. Αλήθεια? Δεν υπάρχουν booth. Απίστευτο. Έχουμε, αλλά είναι άνετα τα δημοσιογραφικά, έτσι, πάγκοι, ωραίοι και τα λοιπά. Ναι. Περίμενε, γιατί κάνει ντου ο πιτρωτός. Τι θες, βρε, πάλι? Έλα, δίκαι. Για τις γλάστρες είπατε που πέσανε. Γλάστρες. Όχι. Γλάστρες, ναι.
Μέσα στα επεισόδια τα τελευταία που έγιναν στα επίσημα. Που τις βρήκανε. Τις γλάστες. Έσκασαν και γλάστες. Μισό λεπτό, γιατί όπως είπε και ο Δημήτρης ο Κανελάκης, σήμερα έχω φόρμα. Ναι. Γλάστρες ή γλάστρες αστυνομία. Εντάξει. Κυριολεκτικά γλάστρες. Σκόραρα πάλι, έτσι να τα λέω. Καλώς είσαι. Σε φόρμα είσαι. Έλα, πάμε, για πες. Γλάστρες. Αυτό ήθελα να το σημειώσω τώρα. Τα λουλούδια σώθηκαν, τα μεταφύτευσαν. Αυτό έχει σημασία. Εν τω μεταξύ, στο φινάλε, όταν έγιναν τα επεισόδια στα επίσημα, λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός, το ξύλο το πολύ έπεφτε μπροστά στα μάτια του Σαββίδη και του Μελισανίδη. Δεν ξέρω αν περίμεναν να τους επιβραβεύσουν για το σόου τώρα αυτοί οι οπαδοί. Εντάξει, κοίταξε οργανωτικά, είπαμε ότι απέτυχε ο τελικός. Επειδή το έψαξες και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, ο ΠΑΟΚ ήταν υπότροπος. Σωστά. Ναι. Μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τιμωρία έδρας εν όψει play-off αν παίξει. Εντάξει, είναι σοβαρό το θέμα νομίζω. Εντάξει. Είναι πολύ σοβαρό, το αναλύσουμε από αύριο μεθαύριο, αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Κακά τα ψεματάκια έτσι πως έχουν ανοίξει πάρα πολλές υποθέσεις σε δικαστικό επίπεδο. Σωστά, πάμε λίγο παρακάτω. Τα λέμε όλα, μας ακούει ο κόσμος, δεν κρύβουμε τίποτα. Είναι το ημίχρονο που οι συμπαίκτες του μπορούν να σώσουν το γλύκο από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ χάσει το τελικό, εγώ λέω ότι δύσκολα να ξαναπαίξει τον ΠΑΟΚ με όλα αυτά τα οποία. Δεν σου λέω είναι άτυχη στιγμή, δεν θα τον σταυρώσω. Αλλά επειδή. Τον έχει σταυρώσει ήδη. Τον έχει σταυρώσει ήδη. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, όλοι συζητάνε. Έτσι όπως έδεσε το ερώτημα στο Πετρωτό, τον έχει σταυρώσει ήδη. Ό,τι και αν απαντήσει ο Πετρωτό. Άκου. Η αλήθεια είναι ότι όλοι συζητάνε για το λίγο το λάθος. Γιατί είναι η ερώτηση που συζητιέται, όχι στα δημοσιογραφικά του ΠΑΟΚ. Το ξέρω. Παντού. Αλήθεια είναι. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, έχω την αίσθηση, βέβαια το μάτς του Ίβιτς τακτικά και σαν εξέλιξη του πήγαινε από την άποψη ότι έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ, δεν φαινόταν ότι θα απειληθεί. Ναι, το είχε καλά δεμένο μεσοαμυντικά, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να πάει λίγο στο σχήμα του δευτέρου ημιχρόνου με τον Παναθηναϊκό, λίγο παίζει σφιγμένο ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω με Πέλκα και αυτόν τον Μπίσεσβαρ που είναι κεφάτος και είναι λίρα 100 στον άξονα. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει πολύ περισσότερο από εγώ νομίζω το πριν πάει στο σχήμα του δευτέρου ημιχρόνου με τον Παναθηναϊκό πρέπει καταρχήν να αφήσει λίγο πιο ελεύθερους τους πλάγιους μπακ να ανέβουν. Δεν έχει παίξει καθόλου ο ΠΑΟΚ με τους πλάγιους μπακ σήμερα. Σαν να είναι φρεναρισμένοι πίσω στο πλαίσιο της τακτικής. Να σου πω κάτι, με Μπίσεσβαρ εξτρέμο λέω ότι δεν θα ανέβει ποτέ, να το ξέρεις. Ναι, γιατί ο Μπίσεσβαρ έχει αυτή την αδυναμία να μαρκάρει. Ενώ ο Πέλκας είναι καλύτερος τακτικά. Σωστό. Και επίσης το λέγαμε πριν το match και είναι. Από τα σημεία πρέπει να προσέξει ο Μάτος, γιατί θα μπορούσε να έχει πάρει κάρτα με το ξεκίνημα. Λίγο ψυχραιμία η ΑΕΚ παίζει όλη πάνω στο Μάτος για να τον εκνευρίσει. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Εκνευρίζεται εύκολα και το έχουν καταλάβει αυτό στην ΑΕΚ και προσπαθούν να παίξουν στην πλευρά του. Είναι και ένας λόγος που δεν ανεβαίνει. Ναι. Αυτά από μένα. Ωραία. Οι δύο ομάδες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο και από τουλάχιστον βλέπω Δημήτρη Κανελάκη δεν έχουμε αλλαγή. Αν θες να φρεσκάρουμε λίγο τις εντεκάδες των φίλων μας. Γλύκος, Μάτος, Λέοβατς, Μπρίγκοβιτς, Κάμπος, Κρέσπο, Τσίμιρο, Βίσες, Βαρσάκο, Βαρέλα και Κάνιας. Ανέστης, Βράνιες, Γκάλο, Ντίτακ, Πατίτο, Τσιγκρίνσκι, Σιμόες, Γιώχαζον, Μάνταλος, Αραούχο και Χριστοδουλόπουλος. Η 11 για την ΑΕΚ, χωρίς αλλαγές λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα 45 λεπτό χωρίζει τον ΠΑΟΚ από το να φέρει το κύπελο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Το πρώτο βήμα το έκανε στο 24 με τον γκολ του Μπίσεσβαρ. Δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε στο 26 με το σούτ του Χριστοδουλόπουλου και το τραγικό λάθος του Γλύκου. Ο ΠΑΟΚ θέλει λίγο να διορθώσει κάποια πράγματα. Σας τα ανέλησε και ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Στέλιος Γρηγοριάδης και ο Κώστας Πετρωτός πριν από λίγο. Στην παρέα μας και πάλι ο Στέλιος και ο Κωστής. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Παθεσσαλικό. Πάμε ΠΑΟΚ, πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο δικέφαλος του Βορρά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τσιγκρίνσκι. Η παλιά του είναι εκεί όπου θα πάρει την ανάποδη κεφαλιά ο Χριστοδουλόπουλος, ο Μάτος απομακρύνει, ο Λέοβας απομακρύνει την μπάλα εκεί όπου ο Μπίσεσβαρ πιέζει για να κερδίσει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει ξανά στο Λέοβας, ο Μπίσεσβαρ βάζει το κορμί του αλλά τουμπλάρουν δύο οι παίκτες της ΑΕΚ και έχουμε τον Γκάλο να κερδίζει την μπάλα χωρίς φάουλ. Πηγαίνει στο Βράνιες και ξανά Γκάλο. Γκάλο η παλιά του είναι για τον Γιώχασον ο οποίος θα τη χάσει από τον Γκάνιο, την ξανακερδίζει ο Γιώχασον με φάουλ. Το οποίο περισσότερο το ζήτησε από τον Κομίνη σηκώνοντας τα χέρια ψηλά και αμέσως ο Κομίνης το έδωσε. Ήταν φαουλ όμως. Τσιγκρίνσκι, η παλιά του για τον ξεχασμένο από την άλλη πλευρά. Πατίτο. Κρατάει την μπάλα, είναι δίπλα του και ο Μάνταλος θα πάρει την μπάλα με αντίπαλο το Σάχο. Ξανά Πατίτο. Η σέντρα μες στην περιοχή. Όχι, η μπάλα πηγαίνει στο Μάνταλο ο οποίος σπάει την μπάλα. Το σουτ το οποίο επιχείρησε να κάνει εκεί και ήταν μόνος του, αλλά ευτυχώς δεν βρήκε την μπάλα όπως ήθελε ο Γιώχανσον. Και έχουμε ευκαιρία για την ΑΕΚ με την μπάλα να βγαίνει out. Μια φάση, η πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο.
με τον παίκτη της ΑΕΚ που έχασε τον Πατήτο να ζητάει από τον κόσμο σηκώντας τα χέρια ψηλά να βοηθήσει την προσπάθεια της ομάδος. Το καλό είναι ότι αν σκοράρει ο ΠΑΟΚ θα τρέξει ο παίκτης, θα βάλει τον γκολ εκεί στο πεταλάκι. Ο Ανέστης από πίσω το έχει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ο Γλύκος από την άλλη πλευρά έχει πίσω το πέταλο με, με τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Γλύκος εκτέλεσε το ελεύθερο. Τσιγκρίτσι, ο οποίος είχε ανέβει ψηλά, πήρε την πρώτη κεφαλιά, προσπαθούν να επαναφέρουν με γέμισμα επέκταση του ΠΑΟΚ εκεί όπου είχε μείνει πίσω για να βοηθήσει ο Γκάλο. Η μπάλα πηγαίνει στον Γιώχανσον που με το στήθος ψάχνει να βρει τον Τίτα. Γίνεται το λάθος, ο Τσιγκρίνσκι όμως δεν εκμεταλλεύεται ή μάλλον διορθώνει το λάθος του Τίτα. Κέρδισε την μπάλα ο Σάκοφ και πήγε να την πετάξει στον Μπρίγκοβιτς. Είμαστε στο 47, πάντα το 1-1 όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Και έχουμε μπάλα τώρα για την ομάδα του ΠΑΟΚ με αυτό το πλάγιο και το Λέο Μάτος από τα δεξιά. Κατάμεστε στις κερκίδες των οπαδών του ΠΑΟΚ, πολύ λιγότερος ο κόσμος της ΑΕΚ. Είπαμε ότι έφυγαν και αρκετοί. Σάκχοφ, ωραία στο πάρει την μπάλα και κερδίζει το φάουλ. Είναι φάουλ ωραίο για σέντρα, Κωστή Ραπτόπουλε. Ναι, είναι του Μπρίγκοβιτς της ιστορία αυτή τώρα. Είναι φάουλ, λίγα μέτρα. Είναι του Βαρέλα, τον οποίο έπαιξε στοίχημα score anytime. Και με κοροϊδεύανε. Να πούμε απλά ότι είναι το φάουλ αρκετά μέτρα από το ύψος της μεγάλης περιοχής και της γωνίας, αλλά ο Μπίσεσβαρ έχει καλό. Ναι, ναι. Μπαίνουν πολλά κορμιά μέσα και στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ο Κομίνης λέει στο τείχος που θα στηθεί. Δύο παίχτες είναι, πρέπει να έχουν το κατάλληλο διαφορά. Δεν ξέρω αν τελικά θα μείνει ένας παίχτης για να πάει και άλλος παίχτης ΑΕΚ κοντά στον κάπο και στον Βαρέλα. Σωστά, Μπίσεσβαρ. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά ο παίχτης ΑΕΚ στο τείχο, από την απόσταση με τον Μπίσεσβαρ. Τέλος πάντων. Μπίσεσβαρ έτοιμος, εκτελεί η μπάλα στην περιοχή, απομακρύνει ο Πατή, το οποίο έχει γυρίσει πίσω και προσπαθεί η ΑΕΚ να ανέβει. Μπάλα πάει στο Μάνταλο που κουβαλάει την μπάλα από τα αριστερά, τρέχει ο Μπίσεσβαρ τώρα. Θα βγάλει τη σέντρα εκεί ο Πολέβατς, παίρνει την κεφαλιά, περισσότερο πάσα όμως είναι. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ ο Γιώχανσον δεν έκανε καλό κοντρόλ και έχουμε κεφάλ το οποίο σφυρίζεται και είναι καθαρό φάουλ που γίνεται πάνω στον Κρέσπο. Ο Αραούχο πηγαίνει από πάνω για να ζητήσει συγγνώμη. Δείχνει να πονάει ο Κρέσπο. Έχουμε αυτή τη διακοπή. Στο 49 είμαστε, φίλες και φίλοι. Δεν χρειάζονται νεύρα. Τουλάχιστον μέσα στον αγωνιστικό χώρο ας κλείσουν όλα καλά. Ήταν σκληρό το φάουλ. Έπεσε άτσαλα πάνω στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Αραούχο ήταν. Ο Αραούχο είναι εκνευρισμένος γιατί και τώρα στο διάλειμμα εγώ που βρέθηκα με εξήτες στις τουαλέτες και στις τουαλέτες ευτυχώς. Τους έκανε εντύπωση ότι ο Αραούχο είναι απομονωμένος, ότι το παίζει πολύ καλά η άμυνα του ΠΑΟΚ και ότι περιμένουν πολλά από αυτόν. Ο Αραούχο, ο οποίος είναι εκτός κλίματος, ναι, αλλά δεν είναι κακός ο Αραούχο, τον έκλεισε ο ΠΑΟΚ πολύ καλά. Οι υπόλοιποι παίκτες της ΑΕΚ είναι κακοί. Αυτή είναι η δική μου παρατήρηση. Στο crash test που έκανε αρθρογραφώντας για τιμή σήμερα ο Στάικος Βεργέτης, είπε ότι το μεγάλο ελάττωμα του Αραούχο είναι ότι αν του κλείσει τους χώρους, εκνευρίζονται αρκετά. Μα ο ΠΑΟΚ δεν του δίνει χώρους, ναι, γιατί ο Κάνιας δεν παίρνει μέτρα, ο Μάτος δεν παίρνει μέτρα, οπότε πέφτουν επάνω του και δημιουργούν υπεραριθμία, δημιουργώντας του πάρα πολλά προβλήματα. Για να δούμε την προσπάθεια για τον ΠΑΟ, καθώς οι παίκτες ΣΑΚ με το κεφάλι προσπαθούν να ελευθερώσουν την άμυνα. Η μπάλα πάει στον Πίσεσβαρ που τη σηκώνει ψηλά για τον Ανέστη. Δεν ήταν εκεί που ήταν το πρίγκο, γιατί ήταν και πολύ δυνατή. Ο Ανέστης με τα πόδια θέλει να βρει τον Αραούχο. Ο Βαρέλα φαίνεται ότι κερδίζει τη φάση, κάνει και το στοπάρισμα, αλλά πουλάει την μπάλα ευτυχώς για τον ΠΑΟ. Κάνιας κάνει το αυτονόητο, τη στέλνει πολλά μέτρα μακριά ίσα ίσα. Κατοχή μπάλας και πάλι για το σκόρ ΑΕΚ, το Χριστοδουλόπουλο που τριπλάρει τον Λέοβατς, βγάζει και την παλιά σε πρώτο χρόνο Σάκο Κρέσπο και σε δεύτερο χρόνο Κάνιας, απομακρύνουν την μπάλα Βράνιες, ο οποίος είχε ανέβει πολύ ψηλά για να ακολουθήσει τον Μπρίγκοβιτς. Για τον Γιώχανσον ο κάπως πάει να κερδίσει την μπάλα, προσπαθούν να την επαναφέρουν οι παίκτες ΑΕΚ και τα καταφέρνουν για τον Χριστοδουλόπουλο. Έρχεται ο Τσίμιροκ, βάζει το πόδι ο Χριστοδουλόπουλος, κερδίζει την μπάλα με αντίπαλο τώρα και τον Λέοβατς. Η σέντρα, κεφαλιά σε πρώτο χρόνο του Μάτος, εκεί ο κάπως δεν κάνει καλό κοντρόλ, κερδίζει το φάουλ, το είδε ο Κομίνης. Σε δεύτερο χρόνο, 51ο λεπτό, μπορεί ο κάπως να είχε στείλει την μπάλα μακριά, αλλά είχαμε αυτό το φάουλ το οποίο έκανε ο Γιώχανσον. 1-1, Μπίσεσβαρ 24, Χριστοδουλόπουλος 26, στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Ελλάδος. Με τον Γλύκο να στείλει την μπάλα εκεί που κέρδισε το φάουλ ο ΠΑΟΚ, πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του. Και ουσιαστικά εκεί πρέπει να στείλει την μπάλα προς τον άξονα. Δεν μπορεί να δώσει πάσα στον Κρέσπο γιατί όλοι οι παίκτες ΑΕΚ είναι κοντά. Είναι και ο Μάνταλος κοντά, είναι και ο Αραούχο. Θα πρέπει να ψάξει να βρει ή άκρο ή άξονα.
κάτι ενδιάμεσο κάνει, αλλά είπαμε εκεί ο Πρίγιοβιτς τι να κάνει, κάνει την κεφαλιά για τον Κάπος. Η μπάλα φτάνει ξανά στον Πρίγιοβιτς και έχουμε επιθετικό φάουλ που κάνει ο Κάπος. Αλλά δεν υπήρχε φάουλ εδώ. Δεν νομίζω να υπήρχε φάουλ. Ένα τζαρτζάρισμα στη διεκδίκηση της μπάλας ήταν. Δεν φάνηκε για φάουλ. 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί φάση όπως ήταν αυτή στη λεωφόρο με το Κομίνι που ήταν τότε. Ναι. Επιπρόσθετο στη λεωφόρο, έτσι, στο χέρι, με το μάτι. 52ο λεπτό. Μέχρι στιγμής καλά τα πάνε οι διαιτητές. Ναι. Τους έχουν διευκολύνει και οι παίκτες φυσικά, έτσι, 20. Ανέστη στην εκτέλεση αυτού του φάουλ, το κερδισμένο, μέσα στην περιοχή του, στις γραμμές. Θα στείλει την μπάλα εκεί όπου πάει να πάρει την κεφαλιά ο Αραούχο. Κερδισμένη κεφαλιά από το Σάκοφ, πλάγιο άπ για την ΑΕΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Με τον Ντίντακ να γυρίζει την μπάλα μέσω του Γιώχανσον στο Τζιγκρίνσκι και αυτή η μπάλα δηλαδή στον Βράνιες. Πιέζεται από τον Μπίσεσβαρ, η παλιά του στο ξεχασμένο από εκείνη την πλευρά. Ντίντακ, ο οποίος κάνει χέρι. Αμέσως ο Κομίνης το σφύριξε. Σταμάτησε την μπάλα με το χέρι της, το παρέ. Στο 52 είμαστε, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Πάντα το 1-1. Και ο Βαρέλα είναι αυτός ο οποίος σιγά σιγά θα πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Στέλνει την μπάλα από εκείνη την πλευρά, εκεί που ο Ντίντακ την κρατάει. Τρέχει ο Κάμπος και αναγκάζει το Τσιγκρίνσκι να στείλει την μπάλα. Ο Τσιγκρίνσκι ήταν πλάγιο out. Ανεβαίνει μέτρα ο ΠΑΟΚ και ρυθμένα μέτρα. Κακό του πόδι ο Τσιγκρίνσκι και πέρασε πλάγιο. Ναι. Δεξιά για τον ΠΑΟΚ με το Λέο Μάτος. Προθερμαίνονται φυσικά παίκτες του ΠΑΟΚ. Το ίδιο γίνεται και από την άλλη πλευρά με τους παίκτες ΣΑΕΚ. Πάλι ο Πρίγιοβιτς δεξιά. Για να δούμε τον Κάμπος. Κρατάει την μπάλα ο Κάμπος. Του γίνεται πιθανός φάουλ. Τζατζάρισμα ήταν καθαρό αυτή τη φορά. Ήταν καθαρό και το προηγούμενο. Φάουλ τώρα δίνει ο Κομίνης πάνω στο Βαρέλα για φάουλ το οποίο έκανε με τον Αραούχο να είναι αυτός ο οποίος πιάνει τα πόδια του. Στο 53 είμαστε, φίλες και φίλοι. Κίνηση που κάνει ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ μπορεί να είναι και τακτικής. Να παίρνει τον ένα στόπερ και να γίνεται πιο σέντερφορ ο Μπίζεσβαρ, ναι, που είναι καλό στο ένα σμένα κτλ. Να δημιουργούνται έτσι τέτοια τρίκ. Κωστή, εγώ μία φάση θέλω από τον Μπίζεσβαρ. Πιστεύω ότι το έχει ακόμα και στη μία. Καθαρή φάση όμως, έτσι. Χριστοδουλόπουλος παίζει το 1-2 με τον Γκάλο. Φτάνει στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Γυρίζει για τον Γκάλο που κάνει την προσπίση. Θα κάνει και το shoot out. Πολύ αισιόδοξος. Ναι. Για δεξί μπακ με αριστερό πόδι να βάλει τέτοιο γκολ. Νομίζω πως ό,τι έχει να μας παρουσιάσει η ΑΕΚ μέχρι στιγμής είναι ο Χριστοδουλόπουλος. Ο οποίος πήρε ψυχολογία από τον γκολ. Ναι, ήταν καλός όμως. Και μέχρι τότε ήταν ο μόνος που φαινόταν. Με ημιτελείς προσπάθειες. Ναι, αλλά ο παίκτης που αισθανόταν πιο πολύ ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Τζιγκρίνσκι πολύ καλός και βέβαια η ΑΕΚ πιστεύω ότι έχει έναν πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα κάτω από τα δοκαριά. Εδώ δεν έχουμε offside σύμφωνα με τον βοηθό ο Μάνταλος, τώρα δίνει στον Αραούχο. Αν ο Μάνταλος τέλειωνε μόνος του την προσπάθεια, ήταν φυσικά πλάγια, πιθανώς, όχι πιθανώς. Ο Μάνταλος σε μάτς που καίνε είναι για το κολέγιο Δελασάλε και να πηγαίνει με το Φρέρο Πιέρ να κάνει μάθημα. Το offside θα εκτελέσει ο Παναγιώτης. Με τον Κάνιας καλό σήμερα. Το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημίχρονου είναι καρμπόν, το πρώτο δεκάλεπτο. Είναι ακριβώς. Ακριβώς. Με τον ένα να φοβάται τον άλλο και να προσπαθεί να εξουδετερώσει τον άλλο. Πρίγκοβιτς ανάποδη κεφαλιά, εκεί όπου ο Γιώχανσον ή ο Βράνιες. Ο Βράνιες είναι σηκώνει την μπάλα ψηλά με τον Πρίγκοβιτς να πάει να την ξαναδιεκδικεί, είναι πιο ψηλός. Ο Σιμόες πάει να του κλέψει την μπάλα, δεν ήταν καλή παλιά του Πρίγκοβιτς, κερδισμένη παλιά για τον Σάκοφ. Ο Κάνιας ήταν για τον Λέοβατς και αυτός κοπίσε για τον Κρέσπο. Κρέσπο κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να βρει ένα στήριγμα. Μετά από ώρα η μπάλα στο Μάτος που δεν την προλαβαίνει. Τόσο παιδιά την προλαβαίνει τελικά. Ο Κάμπος προσπαθεί να την κερδίσει. Έρχεται δυνατά να κάνει το τάκλινγκ εκεί ο Σάκοφ και να στείλει την μπάλα μπροστά. Αλλά ο Τσιγκρίνσκι για μία ακόμα φορά μπροστά από τον Πρίγκοβιτς απομακρύνει την μπάλα. Κερδισμένο φάουλ για τον ΠΑΟΚ που κάνει ο Αραούχο πάνω στον Μάτος. 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Η κερκίδα με τους φίλους του ΠΑΟΚ. Θέλει να ενισχύσει ψυχολογικά την ομάδα τους. Το χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Με τον Φερνάντο Βαρέλα να είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Εκεί για τον Μπίσεσβαρ είναι χαμένη παλιά. Κλέβουν κατευθείαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Προσπαθεί ο Πρίγκοβιτς να πιέσει. Πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ όμως. Και πρέπει να εκτελεστεί γρήγορα. Για να δούμε Μάτος για τον Πρίγκοβιτς. Κοντά στο σημειάκι του κόρνερ ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Πάει να περάσει και γυρίζει το κόρνερ. Είναι κίνηση που σου έλεγα. Ναι. Τραβάει πάνω του δύο παίκτες, ελευθερώνει τον Μπίσεσβαρ. Πετάει το τζάλμα μέσα και τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος θα... είναι καλή στο ένασμέναν απέναντι σε στόπερ που είναι κακή στο ένασμέναν χαμηλά. Ίσως υπάρχει λόγος, πρέπει να το ρωτήσουμε μετά το μάτς, τον Ίβιτς. Η κίνηση
στη δεξιά πλευρά. Πολύ βεβαίως. Για να δούμε αν θα έχουμε τη δυνατότητα να περιγράψουμε γκολ στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι Diego Bisseswar. Εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Ένα καλό κεφάλι ψάχνουμε εδώ. Η κεφαλιά η πρώτη από τον Μπρίγκοβιτς, η μπάλα είναι out, πιεζόταν καλά, ήταν, τον έθεσαν και εκτός μάχης, δηλαδή δεν μπορούσε. Έχει μια ευλογία στα στόπερ, να έχει σωματοτυπικά το Τσικρίνσκι και σε καλή κατάσταση πάνω στο καλό στοιχείο του Μπρίγκοβιτς. Με τον Ανέστη να ζητάει από τους συμπαίκτες του να συγκλίνουν προς τον άξονα, να μην πηγαίνουν στις πτέρυγες, εκεί θα δοκιμάσει να στείλει την μπάλα. Και παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Σάκοφ, πας και βρει τον Μπρίγκεβιτς. Αναμακρύνει ο Βράνιες σε πλάγιο out, τι θα προλάβει ο Δίτακ. Δεν θα προλάβει το πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Χαμός από τις κερκίδες των οπαδών και των δύο ομάδων. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι τώρα χτυπούν το ντεσιμπέλ στο κόκκινο. Ακούτε τι γίνεται, καταπληκτική κερκίδα αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Χρειάζεται αυτή την ψυχολογική ένεση η ομάδα. Και καταχειροκροτούν ο ένας τον άλλον, εκείνη του ΠΑΟΚ. Στο παιχνίδι μας ο Λέο Βατζέ περνάει παλιά κατά τον Τζίμι Ροκ. Προσπαθεί τώρα να πατήσει η ΑΕΚ με τα συνθήματα. Η μπάλα παίζεται εκεί όπου ο Τσικρίνσκι με το Βράνιες θα την κλέψει την μπάλα ο Τζίμι Ροκ και τη στέλνει πάνω στο κάπος που με το στήθος πήγε να κάνει το κοντρόλ. Ξέρεις γιατί έχει κερκιδάρα ο ΠΑΟΚ φίλε σήμερα, έχω καιρό αντιδό. Λείπει η σερβιέτα φίλε. Βλέπεις κάτι μούρες εκεί πέρα. Εγώ στις τουαλέτες κρύφτηκα και πήγα την πίσω πλευρά. Καλά αφού μας είπες ότι πήγες σε άντρη. Με τους αεξίδες δεν έχει πέρασα πολλά στάδια. Α, εντάξει. Κρέσπο. Η μπαλιά του για τον Μπρίγκοβιτς που κάνει το τακουνάκι για τον Μπίσεσβαρ. Πάντα στα πλάγια η μπάλα, πλάγιο για τον Μπάου στα χέρια του Ίβιτς η μπάλα. Γρήγορα με τον Λέοβατς. Λέοβατς. Καθαρά ποδοσφαιρικό παιχνίδι ως ό,τι αφορά τις κερκίδες τώρα, έτσι, αυτά τα συνθήματα. Μπίσεσβαρ παλεύει για την μπάλα, έχει βγει η μπάλα, κακή εκεί η εκτίμηση του βοηθού, έπρεπε να δώσει νωρίτερα το πλάγιο, αυτό λέει και ο Ίβιτς. Το πλάγιο τώρα είναι στο χώρο του κέντρου εκεί που γίνονται οι αλλαγές. 51, αν σε ρίσκαρες, ποια θα έλεγες ότι είναι η πρώτη αλλαγή του Πάκου, εγώ θα έλεγα ο Πέλτας. Ναι, αλλά τώρα ποιο θα βγάλεις. Θα βγάλεις τον Γκάνιας να απελευθερώσεις τον Μάνταλο. Εδώ κάνει καθαρό χέρι ο Πογκάλο. Στην προσπάθεια του Μπίσεσβαρ να βρει τον Μπρίγκοβιτς, φυσικά είναι πλάγια κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Αλλά ήταν καθαρό χέρι και έχουμε σέντρα για τον Μπίσεσβαρ εδώ. Εκτέλεση φάουλ καλή. Προθερμαίνεται πάντως ο Ερίκε, ο Μαλεζάς και ο Πέλκας είναι αυτοί που προθερμαίνουν. Ποιο θα βγάλεις, το ποιο θα βάλεις είναι ναι. Ναι. Ποιο θα βγάλεις. Για να δούμε, Παοκάρα ένα γκολ. Για να δούμε, Diego Bisseswar. Εκτέλεση του φάουλ. 1-1 Παοκάρα, Εκμετρόπολης 95-5. Εκτελεί ο Bisseswar. Η κεφαλιά πρέπει να είναι corner, δεν προλαβαίνει ο Ανέστης. Όχι, τελικά ο Πρίγκοβιτς πήρε την κεφαλιά. Κάλυψε ο Ανέστης την αιστεία του. Είχα την αίσθηση ότι ήταν κεφαλιά αντιπάλου. Τελικά έχουμε δεν έχουν εκτελεστεί καλά στημένα μέχρι στιγμής. Πήγαν όλα, πέρασαν ανεκμετάλλευτα, αναξιοποιήτα γιατί δεν ήταν καλή εκτέλεση. Για να δούμε τον Ανέστη. Στείνει την μπάλα στη γωνία της μικρής του περιοχής. Δεν πρόκειται να κάνει αλλαγή ο Ιβιτς. Δεν έχει λόγο να κάνει αλλαγή. Μην το πάει στην παράταση, λες. Δεν έχει λόγο να το κάνει η αλλαγή. Αν θα την κάνει στο 80, θα βγάλει ένα χαφ. Να βάλει την τον Ερίκη και τον Πέλκα. Όχι τώρα. Είναι πολύ νωρίς να κάνει αλλαγή ο Ιβιτς. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Με τον Κρέσπο να καλύπτει με το κεφάλι, να παίρνει την κεφαλιά, να τη στείλει εκεί που βρίσκεται ο Γκάλο. Ο οποίος πιέζεται από τον Τζίμι Ροτ. Τρέχει να πάρει την μπάλα ο Μπίσεσβαρ που κάνει φάουλ εδώ ο Χριστοδουλόπουλος. Κανένα φάουλ από τον Κομίνη που λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν σηκώνεται ακόμα ο Μπίσεσβαρ, πρέπει να σηκωθεί. Μάνταλος από τα αριστερά τώρα για την ΑΕΚ, μακριά από την αιστεία του Γλύκου. Η παλιά του είναι για τον Χριστοδουλόπουλο που τρέχει να προλάβει, αφήνει την μπάλα να σκάσει. Γκάλο είναι αυτός. Τώρα και πάει για βοήθεια ο Χριστοδουλόπουλος. Γκάλο. Η παλιά του εκεί την αφήνει ο Σάκοφ να περάσει. Τώρα θα διορθώσει ο Σάκοφ τη δική του προσπάθεια και προσπαθεί να βγει μπροστά εδώ. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Μάνταλος και ο Σιμόες μπρόχνει τον Σάκοφ. Μπροστά του έγινε έτσι. Σαφώς. Φάουλ 100%. Γιώχανσον. Το shoot out. Πολύ αισιόδοξο. Οι πρώτες αποδοκιμασίες και είναι απολύτως δικαιολογημένες στον Κομίνη. Τον πηγαίνει και εκεί ο Μπίσεσβαρ και του δείχνει ότι του έγινε το φάουλ νωρίτερα. Πρώτα απ' όλα υπήρχε φάουλ διπλό και όλα στο Σάκοβ από τους Σιμόες. Στο 61 φτάσαμε παιδιά. 1-1 πάω ΚΑΕΚ. Με τον γκολ του Μπίσεσβαρ στο 24, τον γκολ του Χριστοδουλόπουλου στο 26.
Και ο Παναγιώτης Γλύκος έτοιμος να στήσει την μπάλα στη μικρή περιοχή και δίνει το ελεύθερο. Πάει ο Τσίμηρο να πάρει την κεφαλιά ανάμεσα σε δύο παίκτες ΣΑΕΚ. Ο Γιώχανσον παραλίγο να χάσει την μπάλα. Την ελέγχει και την κουβαλάει ο Σιμόες χωρίς φάουλ. Τώρα αφήνει μαρκαρίσματα και καλά κάνει. Λέοβατς, η παλιά του ωραία για τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος έχει πάει στην άκρη. Κρατάει την μπάλα, πάει να τη σπάσει ωραία για τον Τσίμηρο. Εδώ έχει την επιλογή να ψάξει το shoot out. Καλό shoot. Αλλά νομίζω ότι... Έχουν βγει πέντε στην επίθεση. Παίρνει την μπάλα ο Τσίμηρο. Υπάρχουν τέσσερις παίκτες γύρω του και σουτάρει από τα 35 μέτρα. Είχε επιλογή μία κάθετη κάμπος. Δεύτερη Σάκοφ δεξιά. Τρίτη ξανά Πρίγιοβιτς που έκανε την κίνηση. Ο Πρίγιοβιτς πρόλαβε να κάνει την κίνηση. Ναι. Κακή επιλογή. Στο 62 είμαστε. Καλά τώρα αν έπαιρνε το κόλ θα μιλούσε, θα λέγαμε όλοι. Κακή επιλογή. Στο 62 είμαστε. Ανέστης. Εκτελεί το ελεύθερο. Στο κεφάλι του Σιμόες δεν περνάει μπάλα ούτε στον Αραούχο. Ο Σάκο ψάει να βρει τον Μπρίγιοβιτς. Ξανά ο Βράνιες πρώτος στην μπάλα. Βράνιες. Η παλιά του είναι για τον Γιώχανσον. Πιέζει ο Τσίμηρος παραλίγο να χαθεί η μπάλα κερδισμένη από τον Κάνιας που απλά τη στέλνει μπροστά. Μη και τυχόν τρέξει ο Τσίμηρος στα κάτω. Εγώ θα τολμήσω να το πω: δεν υπάρχει καμία ΑΕΚ. Ένας ΠΑΟΚ που θα βρει τον τρόπο να σκοράρει. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτή την ΑΕΚ. Εκτός και αν γίνει μια καινούργια σαχλαμάρα, ναι, πίσω. Ο Ίβιτς περιμένει για να ανεβάσει λίγο την άμυνα του ψηλά. Όσο περνάει η ώρα, ξέρει ότι είναι ο προσώφελός του. Ναι. Οπότε καλά κάνει και δεν βιάζεται στο timing και το διαχειριστικό όσον αφορά τις δυνάμεις. Ο ΠΑΟΚ θα ανεβάσει ψηλά την άμυνα του όταν θα έρθει η ώρα. Γιατί η ΑΕΚ λέει βάλε με γκολ. Σαν την κόμενα που παρακαλάει. Ο Βράνιες, η παλιά για την ΑΕΚ, συνεχίζεται το παιχνίδι, κερδισμένος ο Πρίγκοβιτς στο χώρο του κέντρου, κάπως ξανά για τον Πρίγκοβιτς. Ο οποίος πάει να πάρει την μπάλα, έρχεται ο Τσικρίσκι, κάνει αυτό που κάνει κάθε φορά. Η ΑΕΚ σου λέει, έλα στο κέντρο μου, είμαι έτοιμη να κάνω λάθος. Και ο Πρίγκοβιτς είναι αυτός παρακαλά που εκτελεί το πλάγιο και προσπαθεί να βρει τον Μπίσεσβαρ. Με τη σειρά του για τον Σάκοφ, μέσω του Κάνιας. Η μπάλα πάει στο Τσίμηρο, το οποίο ανεβαίνει και πηγαίνει από τα αριστερά. Λέοβατς, κάνει την κίνηση ο Τσίμηρο. Λέοβατς κρατάει την μπάλα, επιλέγει τον Κρέσπο. Κρέσπο πάντα με την μπάλα. Τη γυρίζει για τον Σάκοφ. Ο Ουκρανός σηκώνει το κεφάλι και βλέπει τον Βαρέλα μόνο του από τα δεξιά. Έχει χώρο, περνάει το χώρο του κέντρου. Δεν χρειάζεται να ανεβαίνει τόσο πολύ ο Βαρέλα. Βαρέλα. Ραπτόπουλε, ένα φιλαράκι σου εδώ μου λέει αλλαγή. Για να δούμε αυτή τη φάση, να δούμε τη φάση Μάτος. Μάτος, μπαίνει στο δοκάρι, κεφαλιά. Όχι, δεν μπορεί. Λέει ένα φιλαράκι μου τι. Λέει ένα φιλαράκι σου Σάκοφ έξω, μέσα ο Πέλκας αριστερά. Τραβά τον Μπίσεσβαρ στο κέντρο και όλα καλά. Ναι, όχι τώρα, συμφωνώ. Όχι δεν τώρα. Ώρα ακόμα. Όχι ακόμα. Μετά στο 80. Εντάξει, οκ. Okay. Στο 80, σωστά μιλάει ο φίλος. Χριστοδουλόπουλος, ναι, από τα δεξιά θα βγάλει τη σέντρα. Καλά, shoot καλά. Out. Εντάξει. Επιτελείς, αυτό που έλεγε στον Στέλιο. Επιτελείς. Εκεί τώρα λες, αυτό που λες έχεις δίκιο σαν αλλαγή. Αλλά λες, Μπίσεσβαρ πίσω από τον Μπρίγκοβιτς, βάζω και τον Ενερίκε που είναι πιο γρήγορος αντί του Πέλκα. Ακόμα πιο μετά. Ναι. Λέω στο 80. Στο 80. Να κάνεις, ναι, μια αλλαγή. Ναι. Μπορεί να βάλεις τον Ερίκη. Το ακόμα πιο μετά τι εννοείς, την παράταση. Παράταση. Μάλιστα. Δεν έχει παράταση. Η παράταση είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Σε μία ώρα από τώρα θα τα είναι. Πέναλτι, τα πέναλτι πιανού είναι, υπέρ πιανού. τα πέναλτι της ΑΕΚ, φίλε. Τα πέναλτι. Γιατί έχει εκείνη τον κύκλο από τον Ασχημάντρα, τον. Πώς το λένε, τον Ανέστη. Που είναι θα ρίξει και βγει και από το σπήλαιο. Θα κουνάμε την εστία όπως κουνούσαν κάποτε την μπασκέτα. Θα τον φοβηθούν δηλαδή και δεν θα στάρουν καλά. Για να δούμε αυτή τη φάση γιατί δεν φαίνεται να είναι offside το Αραούχο. Είναι καλός θερματοφύλακας κάτω από την εστία. Ο Κρέσπο κερδίζει τον Αραούχο, ο οποίος πάει να κερδίσει ξανά την μπάλα. Το επιχειρεί, ο Μάτος κερδίζει τη φάλα χωρίς φάουλ. Κοντά ο Κομίνης. Και προσπαθεί να βρει τον Μπρίγκοβιτς που πάει να πάρει την ανάποδη κεφαλιά, η μπάλα στο κάμπος. Ένα εναντίον του Τσαπατσούλη. Μα είναι δυνατόν. Τσαπατσούλα. Θα την ξανακερδίσει όμως και τα καταφέρει. Τσαπατσούλα, τσαπατσούλα. Κάμπος. Αλλάζει παιχνίδι ωραία μετά από αρκετή ώρα στον Λέοβατς. Από τα αριστερά κάνει την κίνηση ο Τσίμηρος. Λέοβατς βγάλει μια ωραία κάτσε παλιά στον Τσίμηρο. Κόρνερ. Αου πλάγιο. Ποιο το έκαψε αυτό, ο Βράνιες. Όχι, ο Γιώχανσον. Πολύ μεγάλη όχι, απόκριση. Όχι, ο Βράνιες είναι. Ναι, μεγάλη απόκριση. Είναι πολύ γρήγορο στα πρώτα 6-7 μέτρα. Μπροστά στο Τσίμηρο, το Βράνιες έκανε την προβολή. Πολύ καλά μέτρα πήρε. Είναι πολύ καλός. Κάνιες. Ο Κάνιας για τον Μπίσεσβαρ. Ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ. Μάτος. Δεν παίρνει την μπάλα. Προτιμάει να βρει τον Μπίσεσβαρ που έχει πάει στα αριστερά. Μπίσεσβαρ από τα αριστερά συγκλίνει στον άξονα. Πάει να κάνει την κάθε την παλιά. Στο Τσίμηρο δεν του βγαίνει μπάλα κόντραρε.
απομακρύνουν όπως όπως την μπάλα επέκταση ΣΑΕΚ. Ήδη ο ΠΑΟΚ κάνει άμυνα πιο ψηλά. Κρέσπο. Η παλιά του για το Σάκοφ τριγωνάκι με τον Κάνιας. 67-1-1 ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Τσίμιροτ. Λέοβατς, Μπίσεσβαρ. Κάνει την κίνηση ο Λέοβατς, αυτή τη φορά είναι κόρνερ. Πήγε να μπει στη τρύπα ο Λέοβατς, ο οποίος παίρνει μέτρα. Να το ρίσκο του Ήβιτς. Με το Μάτος και με το Λέοβατς, αυτό είναι το πρώτο ρίσκο. Ο Σιμόες τα έβαλε με τους συμπαίκτες του γιατί είχε του πλάρισμα. Ναι. Σε αυτόν χτύπησε η μπάλα το κόρνερ. Μια καλή εκτέλεση ήθελε Στέλιο. Για να δούμε. Μια καλή εκτέλεση. Και μια καλή κεφαλιά. Εγώ έπαιξα το Βαρέλα anytime score. Καλά μας το έπαιξε. 600 παιδιά. Θα κεράσει μετά. Μπίσεσβαρ. Εκτελεί κεφαλιά του Πρίγκοβιτς out. Πήγε να την πάρει από τα χαμηλά την κεφαλιά, έσκυψε, δεν ήταν καλό. Στο 67. Και δεν είναι και στα full του φόρμας. Δεν υπάρχει ΑΕΚ στο γήπεδο πάντως. Το αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο ή όχι εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο. Εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά στο υπόλοιπο του μάτς. Ετοιμάζει αλλαγή. Ότι θα πει στο παιχνίδι ο Γαλανόπουλος. Ένα σκαφ. Να τέχει τρεξίματα στα χαφ, αυτό είναι. Ένα σκαφ. Υποψήφιος τώρα είναι ο Σιμόες λογικά. Όχι. Όχι. Μάνταλο δεν πρόκειται. Το πατήτο θα βγάλει. Το πατήτο, ε. 100%. Για να δούμε. Θα πάει να το πάρει στην παράταση. Αν βγάλει το πατήτο, παραδέχεται την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ και πάει να το πάρει στην παράταση. Εγώ λέω θα βγάλει το πατήτο. Χριστοδουλόπουλος χωρίς φάουλ, με φάουλ τελικά που του έκανε ο Λέοβατς, υπήρξε φάουλ. Παιδιά, για... θυμηθείτε το μάτς. Δύο φορές έχει πάει η μπάλα στο Γλύκο. Δύο φορές. Τη μία ήταν τίποτα, ας πούμε. Φεύγει από το και η άλλη ήταν το γκολ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τι είπε ο Ραυτόπουλος, πατήτο, ναι. Πάτο πάει στην παράταση. Στη θέση του. Το ίδιο θα έκανα κι εγώ. Ναι. Μπίσεσβαρ 24, Χριστοδουλόπουλος 26, 1-1. Στο 68 είμαστε. Γαλανόπουλος 68, ναι. Σε στο πατήτο. Μάλιστα. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Καλά του εξηγήθηκε. Κερδισμένο φάουλ φυσικά για την ΑΕΚ, να δούμε να περάσει αυτή η φάση. Είναι πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του Γλυκού. Αλλά είναι περίπου στον άξονα και αυτό είναι και τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ στο τείχος. Με τον Γκάλο νομίζω να... Όχι, ο Γκάλο σίγουρα δεν είναι. Ο Χριστοδουλόπουλος πρέπει να είναι ο ένας παίκτης. Και ο άλλος πρέπει να είναι ο Σιμόες ή ο Μάνταλος. Εκτελέστηκε κεφαλιά, θα πάρει ο Σάκοφ την πρώτη. Ο Μπίσεσβαρ ελευθερώνει την άμυνα. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται όμως μόνο παίκτης της ΑΕΚ. Και προσπαθεί να την επαναφέρει ο Μάνταλος. Ο οποίος πάει πιο αριστερά τώρα, ε. Ναι, σωστό. Σιμόες Μάνταλος. Μάνταλος ξανά για το Σιμόες. Τρέχει ο Μάτος κοντά στο σημειάκι του κόρνερ η μπάλα. Την γυρίζει ξανά στο Μάνταλο. Με αντίπαλο το Σάκοφ. Η σέντρα. Ο Γλύκος θα μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Θα πάει το Μάνταλο πιο αριστερά. Εκεί που ήταν ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ πάει και κάνει το παιχνίδι πάνω στα δεδομένα του ΠΑΟΚ. 4-5-1 δηλαδή. 61 το λεπτό. Ο Γλύκος. Η παλιά του για τον Μπρίγιοβιτς πάει να πάρει την κεφαλιά μία ακόμα φορά σωστά εκεί. Ο Βράνιες, ο Γιώχανσον η κεφαλιά για το Μάνταλο που πάει να κάνει τη σακούλα ψηλά στο Μάτος. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ του Μάτος. Ναι. Του Μάτος. Κίτρινη κάρτα και όλα την έχει ετοιμάσει. Την έβγαλε από το τσεπάκι. Το πρόλαβε ο Μάνταλος και θα το χτυπήσει εκεί για να το βγάλει έξω. Αυτή η κίνηση είναι διπλή. Ο εκνευρισμός η κάρτα το βγάλει έξω. Εντάξει. Και να φέρει ένα χαβ ακόμα. Να δες το κέντρο του το οποίο είναι πιο άσχημο και από μένα. Στο κέντρο της ΑΕΚ. Όχι μόνο αυτό, για να μην αφήνει και το Μάτος να ανεβαίνει, Κωστή. Με το Μάνταλο από εκεί, πώς θα ανέβει ο Μάτος. Είναι και αυτό πολύ βασικό στο σκεπτικό του Χιμένα. Και ο Γαλανόπουλος θα βοηθήσει. Να ο Πέλκας. Να ο Πέλκας. Ο Ενρίκε είναι αυτός ο κοντός. Τώρα ποιον βγάζεις. Κάτσε να δούμε αυτό το φάουλ το οποίο εκτελέστηκε. Κεφαλιά του Κάμπος να βγει μπάλα από την περιοχή. Νέα κεφαλιά από τον Κάνιας να απομακρύνει. Ο Μπίσεσβαρ παλεύει εκεί την προσπάθεια με τον Γαλανόπουλο. Προσπαθούν όπως όπως να παραφέρουν offside. Είναι ο Γιώχανσον ο οποίος ξεχάστηκε. Θα βγάλει Κάμπος, Κάμπος ή θα βγάλει Χαφ. Κάμπος βγάζει. Ή θα βγάλει Χαφ. Κάμπος λέει το συνδρομητικό. Κάμπος. Δεν το ρισκάρει. Αυτό μας είπαν τα παιδιά. Δεν το ρισκάρει. Πάει σε ένα παίχτη πάνω στο τζάλμα κάπως που αυτό που έκανε δεν το ξανακάνει 180 χρόνια τώρα. Και σου λέει αυτό που έκανε, το έκανε. Κάτσε να βάλω αυτό τον τρελόν τώρα με τρία χάφα από πίσω και τον άλλο με το μαύρο αριστερά να σου πάρω το παιχνίδι. Γλύκος. Καλή κίνηση. Δεν ρισκάρει ο Ήλιτς. Δεν πάει σε ρίσκα. Για να δούμε το Σάκο με αντίπαλο τον Γιώχανσον κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά πολλά μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε και την αλλαγή όταν ετοιμαστεί φυσικά ο Ενρίκε. Άρα έχουμε παιχνίδι με το Μάτος να είναι αυτό ο οποίο θα εκτελέσει το πλάγιο. Στο 72 μπαίνουμε 1-1 πάντα το αποτέλεσμα έτσι πως διαμορφώθηκε στο 24 και στο 26.
Μπρίγκοβιτς με το στήθος πάει να πάρει ξανά την μπάλα, δουμπλάρεται για μία ακόμα φορά και ο Βράνιος προσπαθεί να ελευθερώσει και να στείλει την μπάλα κατευθείαν στον Κρέσπο. Κρέσπο για τον Λέοβατς. Λέοβατς κρατάει την μπάλα και την πετάει για τον Τζίμιρο, το οποίο πάει να την κρατήσει. Έρχεται δυνατά εκεί ο Γκάλο, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Τζίμιρο σωστά διεκδίκησε ξανά την μπάλα. Λέοβατς. Η παλιά του για τον Κάμπος. Ο Κάμπος βάζει το σώμα του, δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εντός παιδιάς, αλλά έχουμε πλάγιο για τον Μπάουκ. Με τον Τζίμιρο να είναι αυτός ο οποίος το εκτελέσει. Αγκαλιάζει για να δώσει οδηγίες στον Νερί και ο Ίβιτς. Και ο Μαρίν Λέοβατς θα δώσει την μπάλα στον Τζίμιρο. Ο Λέοβατς σου λέει: στείλει την μπάλα πιο πίσω στον Κάνιας, πιο πίσω είναι ο Κρέσπο και πιο πίσω είναι ο Γλύκος. Σωστά στο Βαρέλα, ο οποίος πρέπει όμως να βιαστεί. Ψάχνει τον Κάμπος και τον Μπίσεσβαρ, ο Γκάλο όπως σηκώνει την μπάλα ψηλά εκεί που ο Γιώχανσον με τον Σάκχοφ, ίδιο ύψος περίπου, κερδισμένος ο Κρανός και κερδίζει την μπάλα ο Τσίμιροτ. Έρχεται δυνατά ξανά ο Γιώχανσον, η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά που ο Μάτος θα κερδίσει φάουλ ή πλάγιο. Πλάγιο. Μπάλα βρήκε. Ποιος τον προλάβε? Ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος. Φεύγει από το παιχνίδι ο Κάμπος, περνάει στη θέση του Ενρίκε. Δεν έχουμε αλλαγή στη διάταξη. Εκτός αν πάει. Δεξι... Αν πάει δεξιά ο Μπίσεσβαρ και πάει αριστερά ο Ερίκε, ρε. Ναι, αλλά δεν βγάζει χαφ. Ναι, αυτό λέω. Μήπως αλλάξουν οι ακραίοι. Το φορτωμένο κέντρο του ΠΑΟ και έχει τον Γαλανόπουλο να φορτώσει και το δικό του κέντρο. Έχουμε 6 χαφ και έχουμε Μπίσεσβαρ, Ερνίκη από τη μια μεριά και από την άλλη έχουμε Μάνταλο και Λάζαρο. Αυτή είναι η διάταξη. Μετατέθηκε ο Λάζαρος σαν έξω αριστερά. Έχει μπασταρδεμένους ρόλους. Ο Μπίσεσβαρ και ο Μάνταλος έχουν μπασταρδεμένους ρόλους. Δύο ρόλους έχουν. 73. 1-1. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Η μπάλα πάει στον Μπρίγκοβιτς στη γωνία, ο οποίος προσπαθεί να την κρατήσει εντός παιδιάς. Κόρνε, πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Ποκολόκο, βλέπω να κοιμόμαστε στο Βόλο σήμερα. Γιατί μήπως δεν έχεις το μάτι εξασφαλισμένο, τι φοβάσαι, τι στα χωρίς. Έχω. Στα καλύτερα είσαι, στα καλύτερα. Δεν σε χαλάει. Αυτός ο Πασκάλ έχει πάει πολύ μπούλινγκ σήμερα από τώρα φόπι. Σε 73 είμαστε. Λοιπόν, 1-1. Θα δεις πως πανηγύρισε ο Πόκο λόγω τον γκολ. Τσίμιρον. Την μπάλα στο Βαρέλα. Στο Κοκό είχε κάνει το σύνδεσμο να πάω κον γκολ. Βαρέλα. Να το 2-1, πάρτο. Πάει για τον πίσω σπαριμπάλα. Πρώτος στην μπάλα ο Γκάλο, ο οποίος γύρισε να βοηθήσει και ο Βράνιος ήταν εκεί. Κρέσπο. Η παλιά του δεν είναι καλή. Ο Πάουκ πιέζει στο κέντρο με τον Κάνιας, το Σιμόες, ο οποίος παραλίγο να χάσει την μπάλα. Και αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα. Εδώ και 10 λεπτά βλέπουμε ποδόσφαιρο, ό,τι να είναι. Ναι. Ό,τι να είναι. Χριστοδουλόπουλος κρατάει το κοντρόλ, πάει να κερδίσει την μπάλα. Ο Τσίμιρο και τα καταφέρνει. Για να... Όχι, ρε φίλε, όχι, Σιμό. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Εδώ νομίζω δεν υπάρχει φάουλ. Στο πρώτο. Μια πρώτη εικόνα. Το έδωσε πάνω στο Μάνταλος, ο Μάνταλος. Ο Κομίνης. Σε φάουλ πάνω στο Σιμόες. Το παιχνίδι παίζεται από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά. Τρέχει να πάρει την μπάλα ο Μάνταλος. Βγάλει τη σέντρα, μπλοκάρει ο Γλύκος. Ο οποίος δεν δίνει ελεύθερο γρήγορα γιατί 6 παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν δίπλα του. ΠΑΟΚ 1-1 στο 75. Μπίσεσβαρ 24, Χριστοδουλόπουλος 26. Άλλα 15 λεπτά για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να το σηκώσει πριν την παράταση. ΠΑΟΚ δείχνει καλύτερος. Είναι δεδομένο αυτό. Ο Γαλανόπουλος πάει να ισορροπήσει το κέντρο. Πάει να ισορροπήσει το μείον της ΑΕΚ με ένα χαφ ακόμα. Δεν είναι σπουδαίος χαφ, αλλά είναι ένα χαφ ακόμα. Τρέχει για 20 λεπτά. Ναι. Πάντως είναι κακό μάτς αυτό που έλεγε και ο Στέλιος νωρίτερα. Είναι μάτς όχι μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, Στέλιο, γενικώς είναι κακό μάτς. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την έμφαση που δώσανε και οι δύο προπονητές να δέσουν όσο μπορούν τη μεσοαμυντική λειτουργία, να κρατήσουν τους επιθετικογενείς αμυντικούς αλλά και τους επιθετικούς χαφ. Αλλά το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ένα μάτς πολύ σφιχτό, ρε παιδί μου, φρεναριστό. Πώς να το πω, δεν ξέρω. Ναι, υπάρχει αυτός ο φόβος, έτσι, λογικό. Είναι ένα μάτς που σε βίντεο δεν θα το βάλεις να το ξαναδείς ποτέ. Ναι. Στο 75. Το κακό για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι δείχνει πιο πιθανό να σκοράρει αυτός παρά η ΑΕΚ, είναι ότι δεν δημιούργησε ευκαιρίες. Ναι. Ανάποδη κεφαλιά του Σάκοφ εκεί που είναι ο Μάτος. Ο Σάκοφ δείχνει να έχει χτυπήσει και ο Μάτος στέλνει την μπάλα μακριά. Δεν έχει βγει η μπάλα, γι' αυτό και προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπίσεσβαρ
Η παλιά κατ' τον Ερίκε δεν είναι καλή. Έχει σηκωθεί ο Σάκχοφ. Έχουμε παιχνίδι. Συνεχίζεται. Δεν έχουμε διακόπτη. Ο ΠΑΟΚ, αν πάει παράταση, πρέπει να ρισκάρει την παράταση. Γιατί στη διαδικασία το πέναλτι, τολμώ να πω ότι τον θεωρώ outsider. Στο 76 είμαστε πάντα το 1-1 κερδισμένο πλάγιο με το πόδι του Ενρίκε εκεί. Να μπαίνει κόντρα στον Σιμόες πρέπει να ήταν. Ή ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος ήταν. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ ακριβώς στο χώρο του κέντρου από τα δεξιά. Το παιχνίδι παίζεται εκεί που είναι ο Πρίγιοβιτς μαζί με τον Ερίκε που παίρνει την κεφαλιά για να τη στείλει στον άξονα. Η μπάλα παίζεται στο χώρο του κέντρου, κατοχή για τον ΠΑΟΚ με το Μάτος. Εδώ έβαλε πόδι, επικίνδυνο παιχνίδι μπορούσε να δώσει ο διαιτητής. Λέει να συνεχίσει το παιχνίδι. Πολύ κακή επιλογή του Ντίτα Κουστέλη. Την μπάλα out κατευθείαν, ενώ ήθελε να κάνει πάση κάθετη, μπάλα κατευθείαν out. Στο 75 είμαστε φίλες και φίλοι, 76 πλέον. 1-1, πάω ΚΑΕΚ. Το πύλιο απέναντι πιο ωραίο είναι από το μάτσι. Το βλέπεις? Ε? Κάτι βλέπω. Ο Άγιος Λαυρέντιος είναι εκεί απάνω. Ξέρεις κάτι κοψίδια που έχει εκεί? Άμα πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελλο, είσαι να πάμε? Όχι φίλε, έχουμε δουλειά. Μετά τη δουλειά, ρε. Μετά τη δουλειά, φίλε, πατσά θα βγάλουμε. Πάνε στην Αγία να φας κανένα ψάρι, μωρέ τώρα. Θα πας να φας κοψίδια στο Άγιο Λαυρέντιο. Λοιπόν, Σάκοφ. Κάθετα για τον Πρίγιοβιτς, ο οποίος ψάχνει να βρει έναν αντίπαλο, ένα συμπαίκτη, Μπίσεσβαρ. Πρίγιοβιτς ξανά, η μπάλα για τον Βαρέλα. Η κάθετη παλιά για τον Σάκοφ δεν είναι καλή. Από τα αριστερά όλα αυτά, όπως επιτίθεται η άλλη φάουλ που κάνει ο Ενρίκε. Εμένα, συγχωρήστε, τώρα εδώ. Συγχωρήστε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει εκεί ο Πρίγιοβιτς. Μόνιμα δεξιά. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. 78-1-1. Πάντως, παιδιά, μιλάμε για δύο ομάδες που τις έχουμε συνηθίσει να παίζουν πάρα πολύ με τους πλάγιους μπακ τους που είναι επιθετικοί, δηλαδή και τον ΠΑΟΚ με Μάτος και Λέοβατς και την ΑΕΚ. Με Τίντακ και Γκάλο και δεν τους έχουμε δει καθόλου να ανεβαίνουν, ούτε τους μεν ούτε τους δε. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται. Το φάουλ εκτελέστηκε. Ο Αραούχο προσπαθεί εκεί να κερδίσει την μπάλα. Καθαρίζει ο Κάνιας, προσπαθεί να βρει τον Μπίσεσβαρ στον άξονα. Την πετάει την μπάλα πλάγια για τον Πρίγιοβιτς. Τον πέθανε. Με αντίπαλο εκεί τον Βράνιες. Δεν υπάρχει φάουλ. Το κορμί του έβαλε ο Πρίγιοβιτς, δεν προλάβει την μπάλα. Ο Πρίγιοβιτς έχει πιο ψηλό κορμί από τον Βράνιες. Έβαλε το κορμί του. Αλλά δεν ξέρω αν ο Πρίγιοβιτς μπορεί να βγάλει 120 λεπτά, παιδιά. Ναι, έχει. Δεν ξέρω. Μπαίνω εκεί να δω τις ανάσες του λίγο. Δεν ξέρω, νιώθω ότι θα είναι δύσκολο γι' αυτόν. Ο Βράνιες στην προσπάθεια του. Το βλέπεις πώς πιάνει τα γόνατά του. Ναι, το βλέπεις. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει κούραση. Εγώ στην παραλία, στο 6ο χιλιόμετρο, σταματάω εκεί στις Χελώνες και πιάνω τα ποδάρια μου έτσι όπως ο Πρίγιοβιτς. Και ξεφυσάει κιόλας, Κωστή. Υπάρχει ναι. Κλάους, ρε παιδιά. Είναι κουρασμένο. Είναι ο Κλάους μέσα. Για να δούμε. Δεν μπορεί να την βγάλει ο Πρίγιοβιτς. Κακά τα ψέματα. Χρωστάει και ένα γκολ κυρίως στον εαυτό του Κλάους. Λες να το βάλει εδώ. Και αν το βάλει εδώ. Θα είναι σπουδαία υπόθεση. Στην παρούσα φάση έχουμε παιχνίδια από τα αριστερά. Ο Μάνταλος με αντίπαλο Βαρέλα έχει πάει και ο Σάκοφ εκεί να βοηθήσει. Ο Σάκοφ κερδίζει την μπάλα. Στο Μάτος που είναι στον άξονα ανεβαίνει ο Κάνιας. Κάνιας, ωραία η παλιά για τον Ερίκε. Ερίκε την κρατάει την μπάλα με το σώμα του στον άξονα. Πάει να το κάνει μόνος του. Κάρτα, 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 κάρτα. Εδώ είναι κάρτα. Σε ποιον όμως, γιατί δεν είδα καλά. Αυτό είναι ο Ερίκε. Πεσμένος παίκτης κάτω τη ΑΕΚ. Περισσότερο για να γλιτώσει την κάρτα, αλλά την κάρτα θα τη δει σίγουρα. Ο Ενρίκε έβαλε την μπάλα με το στήθος μπροστά. Άμα πάρει στο χώρο, ο Σιμόες. Στο χώρο, άμα βρει ο Ενρίκε, μπορεί να γίνει μπει μέσα στα δίχτυα. Του χώρου, το μεγάλο. 1-1 στο 79 πλέον προς 80. Και εδώ που τρώει φάουλ κάρτα ο Σιμόες, αξίζει τον κόπο. Λες χαλάλη, την τρώω την κάρτα εδώ. Ναι, εδώ στο 80. Εδώ λες το 80, την τρώω και γλιτώνω. Δεδομένο. Τη ζωή μου, βέβαια. Μπίσεσβαρ στην εκτέλεση του φάουλ. Είναι στον άξονα, πλάγια από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Πολλά μέτρα έξω από την περιοχή, αλλά ο Κάρα βάλε ένα γκολ. Αυτό φωνάζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Μπίσεσβαρ. Για να δούμε. Γιέκο Μπίσεσβαρ, υπάρχουν κορμιά αυτή τη φορά στο τείχος. Γιατί η μπάλα είναι σίγουρο ότι θα μπει εκεί προς το σημείο του πέναλτι. Με την εκτέλεση του φάουλ, στο 81 φτάσαμε. Για δεύτερο δοκάρι το κόβω το... Από τα πόδια του Γιέκο Μπίσεσβαρ ξεκινάει... Δεύτερο δοκάρι το βλέπω και κακός είναι και ο Πρίγιοβιτς. Για να δούμε, εκτός αν παίξουν κομπίνα. Κακός είναι και ο Πρίγιοβιτς. Για να δούμε, Μπίσεσβαρ πήγε να περάσει την μπάλα, ο Κρέσπο. Έχουμε νέα σέντρα από το Λέοβατς και φαντακό! Yeah!
Θεσσαλικού. Στήθηκε εκεί στο πεταλάκι. Ένα. Ήταν παρελθόντο αυτό το σκόρετο και λίγα λεπτά. 2-1 η Παοκάρα. Πέτρο Ενρίκε, Κόκα Πακαμπάνα, Σάπα, Κωστηραπόπουλε, 2-1, παράταση δεν θα έχουμε. Έχεις άλλο σπίρι ρε μαλάκα, μην πάτε κανένα έμπρα. Το πήρε χωρίς ρίσκο φίλε. Το είδες. Ναι. Δεν πρέπει να ρισκάρει τους είπαν. Γιατί να ρισκάρει. Αυτός. Σήκωσε το, το ακούμε, το ακούμε. Ο ΠΑΟΚ άξιζε και αξίζει. Η τρίτη αλλαγή ποια είναι ρε τώρα, ποια είναι. Περίμενε να δω ρε. Ο Μαλεζάς πρέπει να πει τώρα. Πάντως μπαίνει τώρα ο Αλμέιδα. Τώρα πρέπει να βάλει τον Μαλεζά ο δικός σου. Για τα γεμίσματα. Βέβαια, τώρα ήδη έπρεπε να τον έχει σηκώσει. Το Μαλεζά τρίτο στόπερ τώρα. Να πάει στο γεμίσμα. Το σπίτι δεν έχουμε ακόμα, στο 82 είμαστε. Ο Πέτρο Ενρίκε έχει βάλει το προβάδισμα στο ΠΑΟΚ. Κάποιος πέταξε ένα καπνογόνο, γι' αυτό δεν έχουμε παιχνίδι. Ποιος βγαίνει. Αλμέιδα βγαίνει. Θα δούμε σε λίγο ποιος θα βγει. Ο Αλμέιδα μπαίνει πάντως. Και εδώ τώρα θέλει Μαλεζά, έτσι. Οπωσδήποτε τρίτο στόπερ. Βγαίνει ο Σιμόες που έχει την κίτρινη. Ακούστε, ακούστε. Ραπτόπλε, κανένα νερό έχει και ο Ζαΐρης, γιατί δεν τον ακούω καλά. Έχω κάτι σαν να σπίρει μετά την προπόνηση που παίρνω εγώ. Μαλεζάς είναι έτοιμος σε λίγο να πει. Τρίτο στόπερο Μαλεζάς, μεγάλη αλλαγή, σωστή άμα γίνει βέβαια, τώρα πρέπει. Μπράβο τον Ίβιτς. Μπράβο τον προπονητή, μπράβο. 24 λεπτό της αναμέτρηση. Ποιο βγάζει τώρα. Ποιο πρέπει να βγάλει. Τώρα, ένα χαφ. Το Τσίμιρο ή το Σάκο. Το Σάκο δεν ψηλός. Πρόκειται να βγει. Εδώ βγάζει φίλε, θυσιάζει το Πίσεσβαρ πιστεύω τώρα. 100%. Το Πίσεσβαρ πρέπει να βγάλει. Γιατί και ο Μπρίγιοβιτς είναι ψηλό. Ναι, πίσω τώρα. Ναι. Αν και νομίζω ότι ο Πάουκ τώρα δεν πρέπει να παίξει πίσω με την έννοια ταμπούρι. Πιέζει στο κέντρο. Εντάξει, έχει τον Ενρίκε, μπορεί να φύγει στην κόντρα. Ναι. Έχει παίξει. Ξεκούραστο κτλ. Μαλεζάς οπωσδήποτε. 84ο Πάουκ ΑΕΚ 2-1. Ακούτε πάντα με τρόπο του 95 και 5. Εδώ και 2 λεπτά δεν έχουμε πάλι ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε τον ΠΑΟΚ να προηγείται. Ο Κομίνης τα λέει εκεί με τον Μπρίγκοβιτς και τον Σάκο. Κύπελο, κύπελο, φωνάζουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Άλλα 6 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις για να το φέρουμε στον πύργο το λευκό. Κρέσπο όπως σωστά απομακρύνει την μπάλα. Σε πλάγιο. Και είναι ο Χριστοδουλόπουλος αυτός κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κανελάκι. Κανελάκι το γκολ μήπως ήταν λίγο offside. Μοιάζει λίγο από τα replay που δείχνει να είναι εκτεθειμένος ο Ενρίκε. Άρα βάλαμε γκολ offside. Δεν έχεις εκεί monitor, δεν βλέπεις να το σιγουρέψεις. Δεν έχουμε. Είναι το γκολ του ΠΑΟΚ είναι offside. Δεν έχουμε monitor. Μπράβο το Σαββίδι τον έσκυψε τον τύπο. Με goal offside στο τέλος. Σαν ραδιοσκηνοθέτης κόβω το Ραπτόπουλο. Δεν ξαναμιλάει. Ωραία η παλιά για το Πίσεσβαρ. Δεν είναι offside. Αλλά έχει το Τσιγκρίσκι μπροστά του. Πίσεσβαρ. Πίσεσβαρ κάνει τα κόλπα του. Κάνει με το σούτι μπάλα in out. Δεν πειράζει η μπάλα μακριά από την αιστεία του ΠΑΟΚ. Στο 85 είμαστε. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2-1. Πάντως εδώ πήρα χαμπάρι έτσι. Μαλεζά στη θέση του. Τσίμιροτ. Και η τρίτη τελευταία αλλαγή για την ΑΕΚ. Ο Βάρκας. Τα παίζει όλα για όλα. Τώρα να σου πω κάτι, πιο πιθανό βλέπω το 3-1. Ναι, θα ανοίξει τώρα. Τσίμιροτ, καλό παιχνίδι Στέλιο Γρηγοριάδη. Κατά διαστήματα. Εντάξει. Ο Τσίμιροτ όπως και ο Σάχοφ ήταν πολύ καλή. Ο συνήθως τα ανασταλτικά τους καθήκοντα εξαφάνισαν τους αντιπάλους της χαφ της ΑΕΚ. Ωστόσο αν ο ΠΑΟΚ δεν εξασφάλισε την νίκη από νωρίτερα,
Έχει μερίδιο ευθύνης κι αυτός, επειδή όπως και ο Σάχο δεν μπόρεσαν να προσφέρουν δημιουργικά. Εδώ έχουμε τον Μπίσερ Βαρ να έχει πέσει κάτω, να έχει από πάνω πάει ο Βάρκας και ο Μάνταλος για καθυστερήσεις. Ο Χιμένεθ είναι έξαλλος. Ο Σωτήρης Μουστάκας είναι έξαλλος. Νομίζω ότι της αλλοσπίρτης είναι ο Χιμένεθ. Ναι. Το 26ο λεπτό της αναμέτρησης, άλλα 4 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Ρε μην το πνίγεται, είναι offside το goal. Να το πούμε, δίκαια. Δεν έχω replay σου είπα. Κρέσπο, η παλιά του είναι για τον Πρίγιοβιτς. Είναι offside. Πρίγιοβιτς. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, κερδισμένος χρόνος και χώρος για τον ΠΑΟΚ. Αφού λέω πόκο λόγο είναι που το έδωσε μόνο το είναι offside. Λέοβατς. Πλάγιο από τα αριστερά. Σήκωσε το κοκκινημένο, Λέοβατς. Πιέζει ο Πίσεσβαρ, κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, Πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Αλλά στην αιστεία του ανέσυχοντα. Κοντά. Γρήγορα εκτελείται. Κερδίζει την μπάλα ο Κάνιας. Φάουλ. Το Λέοβατς. Φάουλ. Συνεχίζει το παιχνίδι. Λέοβατς για τον Πρίγιοβιτς. Και αυτό και τον Πίσεσβαρ. Πρίγιοβιτς. Πρίγιοβιτς. Είναι αργός. Είναι ανέτοιμος ακόμα. Και από πλάγια θέση ο Ανέστης πολύ γρήγορα διάβασε τη φάση. Εδώ στο πάω διαμαρτύρονται γιατί ο Ανέστης πάτησε έξω με όλη την μπάλα και όλο το κορμί. Τέλος πάντων. Μπίσεσβαρ κρατάει την μπάλα. Αυτό χρειάζεται να κάνει ο Διέκο και το ξέρει καλά. Κρατάει την μπάλα πλάγιο για την ΑΕΚ. Εκεί που είναι ο Βλαντανίδης. Γκάλο, τρίτη αλλαγή για το ΠΑΟΚ. Ο Κίτσιου. Σε λίγο. Γίνεται το τάκλιν φάουλ του Ενρίκε. Αυτό είναι κίτρινη κάρτα ξεκάθαρη. Στα έλεγα Κώστα για τον Ενρίκε. Τρελώσουν. Πήρε τα πόδια εκεί του Βάρκα. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Ήταν καθαρό φάουλ. Στον χώρο του κέντρου. Ο Ερίκε βλέπει την κίτρινη κάρτα. 88 λεπτό της αναμέτρησης. Πάω κάτι 2-1. Πίσω βαρ 24. Χριστοδουλόπουλος 26. Πέντρο Ερίκε στο 80. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Μετράμε αντίστροφα. Είμαστε στο 89. Συν 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Εμπρός Αϊτέ. Ακούστε λίγο. Έχουμε παιχνίδι με τον Βάρκας να είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ στο ημιτσίκλιο του χώρου του κέντρου για να στείλει απλά την μπάλα προς την περιοχή του Γλύκου. 18 παίχτες είναι σε μια γραμμή. Εκτελέστηκε. Κεφαλιά ο Μάτος, όπως ο Αραούχος Σάκοφ τη διώχνει. Προσπαθούν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Για να δούμε αν βγάλουν αντεπίθεση. Κερδισμένη ΑΕΚ, shoot out. Έλεγε ο Μάνταλος, έκανε το σίτ, έλεγε ο Γλύκος. 2-1 στο 21 το λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2-1. 4 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις χωρίζει τον ΠΑΟΚ από το 5ο κύπελο μετά από 14 χρόνια. Και αυτό που έχουμε δει είναι ότι και μετά το 2-1 η ομάδα η οποία είναι ανώτερη και η οποία δημιουργεί ευκαιρίες είναι ο ΠΑΟΚ. Κίτσιου στη θέση του Πίσεσβαρ. Και δεν νομίζω ότι ΑΕΚ είναι σε θέση να αντιδράσει. Και αυτή καλή αλλαγή είναι. Ο Πίσεσβαρ δίνει το χέρι και στον Κομίνη. Καταχειροκροτείται. Τίτλος για τον ΠΑΟΚ. Σε 4 λεπτά από τώρα. Γιατί μπαίνουμε στο 90 λεπτό. Κίτσιου απλά να μαρκάρει και να τρέξει στα χαφ. Τίποτα άλλο. Γλύκος στη γραμμή για να δώσει το ελεύθερο. Ο Καλογερόπουλος 5 τα λεπτά το καθυστερήσε. Πολλά είναι. Γλύκος μετράνε από τώρα. Φάουλ κερδισμένο ο Πρίγκοβιτς, ο οποίος πέφτει κάτω από τα δεξιά. Έχουμε πει ήδη στις καθυστερήσεις. Ούτε το πάρκι. Μάτος στην εκτέλεση του φάουλ. Εκεί που θα πάρει ο Ερίκε την κεφαλιά πάσα για τον Σάκοφ. Για τον Μπρίγιοβιτς από τα δεξιά με αντίπαλο τον Τίτακ πάει κοντά στο σημειάκι του κόρνερ.
βγάζει τη σέντρα όπως όπως απομακρύνουν την μπάλα επέκταση της ΑΕΚ, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, όσο η μπάλα στέλνει πηγαίνει προς την περιοχή. Ναι, έτσι θα κυλήσει ο χρόνος. Και δεν νομίζω ότι έχει ούτε καν τα αποθέματα τα ψυχικά, αλλά ούτε και τις τεχνικές ικανότητες η ΑΕΚ για να δημιουργήσει προβλήματα. Αλμέιδα, στο χώρο του κέντρου πιέζεται από το Βαρέλα, παραχωρεί το πλάγιο. Εκεί είναι ακίνδυνη η ΑΕΚ. Έχει κατέβει ο Χαρίσης, ο Κουλούρης, ο Δελιγιαννίδης. Ακόμα και ο Μισακίδης με τις πατερίτσες. Είναι καταπληκτικό αυτό που βλέπουμε, Στέλιο. Για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί το τρόπαιο. Για να δούμε. Προσοχή θέλει απλά. Επίθεση για την ΑΕΚ. Με Μάτος να πιέζει, μπάλα στον άξονα. Βάργας κρατάει την μπάλα, έρχεται δυνατά. Χωρίς φάουλ, λέει ο Κομίνης. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, κεφαλιά του Βαρέλα. Η μπάλα είναι κόρνερ για την ΑΕΚ. Έχει πέσει κάτω ο Λέοβατς. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων προς τρίτο. Ο Λέοβατς είναι πεσμένος κάτω. Πηγαίνει από πάνω ο Χριστοδουλόπουλος για να το σηκώσει. Έχουμε αυτή την καθυστέρηση στο παιχνίδι. Σηκώνεται τελικά ο Λέοβατς. Ας σφίξει τα δόντια. Μετράμε αντίστροφα, φίλες και φίλοι. Να περάσει αυτό το κόρνερ για τον ΑΕΚ. Αυτή η φάση για τον ΠΑΟΚ, αυτός ο κίνδυνος. Πολλά κορμιά πίσω. Εκτελείται το κόρνερ σε λίγο, εκτελέσει και το κόρνερ. Μέσα στην περιοχή, κεφαλιά ο Ενρίκε, δεν φεύγει η μπάλα. Ο Σάκοφ προσπαθεί, νέα κεφαλιά από τον Κίτσιου. Πάει ο Ενρίκε με ωραία με το στήθος, ελευθερώνει και παραχωρεί το πλάγιο, αυτό που έπρεπε να κάνει. Εκτελέσει και γρήγορα, τρέχει πίσω ο Σάκοφ εκεί. Κρατάει την μπάλα και τη στέλνει στο χώρο του κέντρου και που είναι ο Πρίγκοβιτς. Με αντίπαλο τον Γκάλο. Πρίγκοβιτς κρατάει την μπάλα. Άλλα δύο λεπτά περίπου. Πλάγιο για την ΑΕΚ όμως. Κάτω από το χώρο του κέντρου από τα αριστερά. Με τον Γκάλο να τρέχει να το εκτελέσει. Κερδισμένα μέτρα εκεί. Αφήνει Βαρέλα η κεφαλιά με τον Τζικρίνσκι. Στο χώρο του άξονα η μπάλα. Κλέβουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Τη στέλνει όπως όπως εκεί που είναι ο Πρίγκοβιτς μαζί με τον Γιώχανσον. Πίσω η μπάλα στον Ανέστη, ας μείνει εκεί, δεν μας πειράζει. Ανέστη, η μπάλα για τον Γκάλο. Γκάλο από τα αριστερά. Πόση ώρα έμεινε, ρε. 1,5 λεπτό. Γκάλο. Το γέμισμα. Κεφαλιά του Μαλεζά, δεν φεύγει η μπάλα. Αλμέιδα. Το shoot out. Το shoot ήταν από τον Τζιγκρίνσκι, δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω εκεί. Out η μπάλα. Στόπερ πήρε ρίσκα, ανέβηκε. Μετράμε αντίστροφα πλέον σε δευτερόλεπτα για αυτή την πολύ μεγάλη στιγμή. Ο Στέφανος Αθανασιάδης. Όρθιος δίπλα στον Βλάντα Νίβιτς. Ανυπομονούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ανυπομονεί η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη. Η τροπιοθήκη του Ιβάν. Αρχίζει να γεμίζει η τροπιοθήκη του Ιβάν, ναι, ναι. Είναι το πρώτο τρόπαιο. Παναγιώτης Γλύκος παίρνει μερικά μέτρα φορά. Το άξιζε, ρε. Άξιζε, σαφώς. Κοντός το άξιζε. Ο Γλύκος. Σωστός. Φλερτάρει την κίτρινη κάρτα από τον Κομίνη, θα του τη δώσει τώρα. Εντάξει. Και ο Παναγιώτης Γλύκος, ο οποίος πρέπει να πει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίκτες, είναι δεδομένο, ήταν μια άσχημη στιγμή, η οποία ευτυχώς δεν στιγματίζει και δεν κρίνει τίτλο. Κεφαλιά από τον Μαλεζά και τον Ενρίκη, εκεί ψηλά η μπάλα πάει στο Σάκοφ. Σάκοφ η παλιά για τον Κίτσιου. Κίτσιου ένας εναντίον ενός, πήγε ένα γόρι μου στο σημαίακι του κόρνερ. Κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί. Έκατσε εκεί, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα θα, το παιχνίδι θα τελειώσει στην περιοχή του Ανέστη Στέλιου. Σαφώς. Και νομίζω είναι η τελευταία φάση. Ένα λεπτό ακόμα. Κίτσιου. Το πήρε ο Μαλεζάκος στο κύπελλο, στα 32. Το άξιζε. Ναι. Και με συμμετοχή κιόλας. Ναι. Κίτσιου. Δίπλα του ο Μάτος και ο Πρίγκοβιτς. Πρίγκοβιτς πάει κοντά, κερδίζει την μπάλα. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Τα καταφέρνει ο Πρίγκοβιτς. Για να δούμε σουτ μπλοκάρει ο Ανέστης. Κοιτάει ο Κομίνης το ρολόι του. Κομίνης, σωστό. Ο οποίος λέει γρήγορα στους παίκτες της ΑΕΚ να μπουν μπροστά. Σε θρόλο μπακοτέρματος, όχι. Ήταν κερδισμένο φάουλ για τον Κομίνη, για τον Ανέστη. Η μπάλα πηγαίνει με κοντινή πάσα στον Γκάλο. Ο Γκάλο την πετάει εκεί που είναι ο Κίτσιου. Τέλος! Όχι! Τέλος! Συμπέμπουργος Ελλάδας το 2017! Η ΠΑΟΚΑΡΑ, ακούστε το, παντού, κυπελούχος Ελλάδος, η ΠΑΟΚΑΡΑ, το τρόπαιο ήρθε, η ιστορία μπορεί να αλλάξει, ο κόσμος είναι περήφανος, το κύπελο το φέρνει ο ΠΑΟΚ στο πύργο το λευκό, κύπελο στη Θεσσαλονίκη, ασπρόμαυρο, παλικαρίσιο, κύπελο στη Θεσσαλονίκη.
Ήταν ένα κύπελο που δεν μπορούσε να το πάρει. Μία ομάδα θα μπορούσε να το πάρει και αυτό ήταν ο ΠΑΟΚ. Όχι γιατί ήταν φοβερός, όχι γιατί ήταν εντυπωσιακός, όχι γιατί έπαιξε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από την ΑΕΚ, αλλά γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα. Ήταν η καλύτερη ομάδα στο τελικό, ήταν η ομάδα που έπρεπε να αποδείξει την ανωτερότητά της γενικά σε σχέση με την ΑΕΚ όλη τη σεζόν. Ήταν μια ομάδα η οποία δεν κινδύνευσε ποτέ από την ΑΕΚ, εκτός από δύο περιπτώσεις και αυτές στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν η ομάδα η οποία δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες, ήταν η ομάδα με τις καλύτερες μονάδες, ήταν η ομάδα που είχε περισσότερο πάθος, περισσότερη θέληση και είχε και περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Ήταν η ομάδα η οποία θα ήταν αδικία να μην πάρει το κύπελο εξαιτίας ενός τραγικού σφάλματος του τερματοφύλακά της. Ήταν η ομάδα που σκόραρε δύο φορές και χωρίς ουσιαστικά να δεχτεί κόλ, διάολε, δεν θα μπορούσε παρά αυτά το κύπελο να είναι ασπρόμαυρο. Είμαστε εδώ με το Γιαννάκη, φοβερή εικόνα να έχει πει μέσα στον αγωνιστικό χώρο με το καροτσάκι, με τον πατέρα του, αυτούς τους δύο ήρωες της ζωής και να πανηγυρίζουν την κατάξη του κυπέλου. Αναπληρωματική, και τώρα θα έχουμε το όλο έτσι. Αυτό είναι δεδομένο, μετά θα έχουμε και το γύρο του Θριάμβου. Έχουν πει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εκεί σε μια γωνία, ας κάτσουν εκεί. Αποχωρούν οι οπαδοί της ΑΕΚ, καλά θα κάνουν, έχουν μεγάλο ταξίδι μέχρι την Αθήνα. Είμαστε εδώ να πανηγυρίσουμε την κατάκτηση αυτού του κυπέλου. Αυτού του κυπέλου για το οποίο μόρφησε ο ΠΑΟΚ. Αυτού του κυπέλου για το οποίο έφερε τα πάνω κάτω πριν από 10 μέρες περίπου. Αυτού του κυπέλου που κόντρα στη ροή του αγώνα δέχτηκε ένα γκολ το οποίο δεν κατάφερε να κόψει τα φτερά των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Αυτό το κύπελο του Βλάνταν Ίβιτς. Αυτό το κύπελο του Νάσου. Αυτό το κύπελο των παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους. Αυτό το κύπελο των παιδιών που καθημερινά θέλουν να μαθαίνουν νέα του ΠΑΟΚ, ζουν για το ΠΑΟΚ, λατρεύουν το ΠΑΟΚ. Αυτό το κύπελο το οποίο θα ήταν πολύ πιο όμορφο αν δεν είχαμε τις ασθένειες πριν από την έναρξη του αγώνα. Αλλά αυτά είναι παρελθόν. Θα μας απασχολήσουν σε λίγες μέρες στις δικαστικές αίθουσες. Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε. Να γιορτάσουμε αυτή την κατάκτηση του κυπέλου. Πριν από μερικές μέρες, οι παίκτες του ΠΑΟΚ είπαν ότι αυτό το κύπελο μπορεί να αλλάξει την ιστορία του συλλόγου. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του πολλές προκλήσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ανηφόρα, αγωνιστική. Για να φτάσει εκεί που θέλει και δεν είναι άλλο από την κατάξη του πρωταθλήματος. Να παίξει κάποια στιγμή στο Περναπέου, στο Καπ Νου, στο Μάντσεστερ και οπουδήποτε αλλού παίζουν οι μεγάλες ομάδες. Δεν θα αργήσει αυτή η στιγμή. Είναι ένα κύπελο ψυχολογίας αλλά και ουσίας. Είναι τρόπαιο. Είναι μαστραπάς. Είναι κάτι το οποίο περίμενε όλη η Θεσσαλονίκη. Τα πανηγύρια και συνεχίζονται. Και είναι το μήνυμα της ομάδας, του Ίβιτς, των παικτών. Στον Ιβάν Σαββίδη, εμείς φανήκαμε αντάξει των προσδοκιών σου. Η ομάδα πέτυχε στον έναν από τους δύο εγχώριους στόχους. Εσύ τώρα μπορείς να κάνεις το κάτι παραπάνω για να μπορέσεις να το πανηγυρίσεις. Ακούμε δηλώσεις Ίβιτς, παιδιά. Και συγκροτή με συγκεκριμένους. Δεν αφιβάλλω, αλλά για τον Βλάνταν Ίβιτς με την πρώτη στον ΠΑΟΚ και τίτλο, κάτι πρέπει να σημαίνει για σας αυτός ο τίτλος. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ευχαριστώ στα παιδιά αυτά που έχουν καταφέρει να κάνουν κάτι επίστευτο. Μπράβο τους. Ποια ήταν τα κλειδιά του αγώνα σήμερα? Άξτε, είδατε ότι δεν ήταν κάτι όμορφο παιχνίδι. Ήταν παιχνίδι να μην κάνεις λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Σκέψατε κάποια στιγμή ότι θα πάτε στην παράταση? Ο Λέω Μάτας βέβαια έχει άλλα στο μυαλό. Σκεφτόμασταν και αυτό. Και αυτό είχαμε στο μυαλό μας και αυτό είναι κομμάτι του τελικού βέβαια. Δυστυχώς δεν φτάσαμε εκεί. Γι' αυτό αργήσατε να κάνετε δεύτερη αλλαγή? Σίγουρα είχα αυτό στο μυαλό μου. Είχα αυτό στο μυαλό μου. Υπάρχει παράταση και χρειάζεται να κρατήσω κάποιους παίκτες να μπουν πιο φρέσκοι στην παράταση. Τι σκοπεύετε να κάνετε τώρα? Τώρα να πανηγυρίζουμε το κύπελο. Σε χαρητήρια στους όλους φίλατλους του ΠΑΟΚ. Έχετε πάρει το κύπελο σήμερα.
έστειλε και ένα μήνυμα. Αυτός ήταν. Ωραίος ο Βλαντανίβιτς. Συγχαρητήρια στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχετε πάρει το κύπελο. Φοβερός. Λοιπόν, παιδιά, ο λόγος εσάς και πάλι, δεν ξέρω αν ακούτε. Ακούμε. Νομίζω ότι εμείς βλέπουμε ένα φοβερό στιγμιότυπο και νωρίτερα τον Μάτος που πήγε αγκάλιασε τον Ίβιτς και τώρα τον Ίβιτς που πάει και αγκαλιάζει τον Ενρίκη. Έλα Γιώργο. Ο Ρακόπλος δεν θα πει κάτι. Θα τον ακούσουμε, ναι. Θέλω να πω ότι ο φίλος μου ο Γιώργος ο Ζαΐρης, ο Στέλιος ο Γρηγοριάδης, εγώ, ο Πετρωτός, ο Ποκολόκο, όλα τα παιδιά εδώ πέρα, πιστεύω σε αυτούς που δεν μπόρεσαν να δουν το μάτς, ότι τους φέραμε την εικόνα του μάτς στα μάτια τους. Και προσπαθήσαμε για το καλύτερο, δώσαμε και εμείς μεγάλη μάχη. Να ακούσουμε τον Ενρίκε, τον Ενρίκε να ακούσουμε. I dream this. I don't see the have offside or not. When the ball go, I don't look the referee. I go in the fans because I dream this. This is unbelievable in my life. First time I dream one thing. Now it's easy for this big guy. I dream, but I dream. I speak with Leo. I make the goal today. I'm very happy because Thessaloniki, long time don't have title. This is for fans, for everyone. Είναι κάτι το οποίο το είχα ονειρευτεί όταν έγινε η φάση. Δεν είδα αν ήμουν offside ή όχι, αν μπήκε η μπάλα μέσα ή όχι. Πού ήταν ο διαιτητής, πήγα κατευθείαν στον κόσμο. Ήταν κάτι το οποίο το είχα ονειρευτεί. Είναι εύκολο τώρα να μιλάς και να το λες, αλλά είναι κάτι το οποίο το είχα πει στους παίκτες μου. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που αισθάνομαι κάτι τέτοιο. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ και η Θεσσαλονίκη το άξιζε αυτό, γιατί ήταν μια ομάδα, είναι μια ομάδα που είχε πολλά χρόνια να πάρει ένα τίτλο. Τι εντολή πήρε από τον Ίβιτς όταν μπήκε μέσα παρακολουθώντας όλο το υπόλοιπο παιχνίδι από τον πάγκο? What were the orders of the coach when you came in? What? What were the orders of the coach? Concentration, because the game is open. I have good contract, but the most important said for me Pedro go behind, but concentration, because I think the talk today play more football in the AECA. This is I'm very happy. I'm very sorry my interview because. I have a lot of. I must go. Αθεσσαλονίκη! Αλέ! Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ενρίκε, τον ακούσατε. Σίγουρα μεγάλος πρωταγωνιστής στο μάτς. Το δικό του γκολ είναι που δίνει την νίκη, δίνει το κύπελο στον ΠΑΟΚ. Τον ακούσατε να λέει ότι την ονειρεύτηκε αυτή τη στιγμή. Την πίστευε ότι θα του προκύψει αυτή τη στιγμή. Και έτσι έγινε τελικά, για να δώσει στην ομάδα του μια νίκη, ένα τίτλο. Πάμε να ακούσουμε και τον Μανώλο Χιμένεθ όμως. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχει παράπονα και για τον γκολ με το οποίο ο ΠΑΟΚ νίκησε και για διάφορα άλλα στήριγματα του διαιτητή ο Μανώλο Χιμένεθ. Παρόλο και σε δύο κουέντα, η Κέχα por parte de los árbitros con por el gol, el segundo gol de ΠΑΟΚ, y otras pitos que hizo el árbitro durante el partido. Hemos tenido suerte con las decisiones arbitrales, arbitrar es muy difícil, pero es una pena que una final igualada, donde iba a perder que menos errores cometiera, los mayores errores los haya cometido el árbitro. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε σήμερα τύχη με την διαιτησία. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα η διαιτησία. Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι που θα έχανε αυτός που θα έκανε τα λιγότερα λάθη, δυστυχώς τα περισσότερα λάθη τα έκανε η διαιτησία. Από τους παίκτες του έχει κάποιο παράπονο? Αλλούνα και έχατε los jugadores? No. Las finales son así. Son difíciles de jugar porque hay mucho en juego. Poco fútbol. Pero que en ningún momento creo que Pau haya sido superior a nosotros, simplemente que se ha visto beneficiado por los errores. En algunos casos nuestros, pero principalmente arbitrales. Δεν έχω κάποιο παράπονο από τους ποδοσφαιριστές μου. Οι τελικοί παίζονται, άλλες φορές παίζεται ποδόσφαιρο, άλλες φορές η μπάλα διεκδικείται συνεχώς. Δεν έχω κάποιο παράπονο. Ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, εμείς κάναμε λίγα λάθη, αλλά δυστυχώς έγιναν αρκετά διεκδικητικά. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you, coach. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μανώλο Χιμένεθ. Πάμε ξανά στον Γιώργο Ζαίρη, τον Στέλιο Γρηγοριάδη και τον Κωστή Ραπτόπουλο. Γιώργο. Η αποθέωση του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος καταχειροκροτείται και αποθεώνεται με το όνομά του να ακούγεται. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ παρατεταγμένοι πλέον περιμένουν τη στιγμή όπου θα έρθει
για να σηκώσει το κύπελο πρώτα φυσικά θα δοθούν τα μετάλλια στους ηττημένους και στην ΑΕΚ. Δεν χρειάζεται να σας πω το τι γίνεται στην κερκίδα. Δεν έχει φύγει κανείς και δεν πρόκειται να φύγει, γιατί θα έχουμε αυτό το όλε και το γύρο του θριάμβου. Στο μισό κύπελο φυσικά οι κερκίδες θα είναι άδειες, γιατί όλοι οι οπαδοί της ΑΕΚ έφυγαν. Τονίσαμε και πάλι πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτός ο τελικός. Τα είχαν έτοιμα τα μπλουζάκια, Στέλιο Γρηγοριάδη. Τα φοράμε ήδη. Βέβαια. Και αυτό δείχνει σιγουριά, αισιοδοξία, πίστη και αποφασιστικότητα. Έτσι ακριβώς. Η γιορτή είναι για λίγους, βέβαια. Για λίγους. Είναι για τους μισούς περίπου, αν και είναι περισσότεροι από τους μισούς θεατές οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Το είπαμε πολλές φορές αυτό. Οι οπαδοί της ΑΕΚ άδειασαν τις δικές τους θέσεις μέσα σε 6 λεπτά, 7. Εξαφανίστηκαν, δεν είχαν κανένα λόγο βεβαίως να παραμείνουν. Αλλά το πόσο γρήγορα εγκατέλειψαν τις θέσεις τους είναι δείγμα της απογοήτευσης. Και θέλω να πιστεύω ότι η απογοήτευση έχει να κάνει όχι με το ότι χάθηκε το κύπελο για την ομάδα τους, αλλά γιατί η ομάδα τους δεν υπήρχε ουσιαστικά στον αγωνιστικό χώρο και δεν θα μπορούσε να πάρει το κύπελο παρά μόνο αν ένας άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ έκανε ένα εξίσου τραγικό λάθος με αυτό του Γλύκου, για να κάνει ένα διπλό δώρο στην ΑΕΚ, να τη βοηθήσει να πάρει αυτό το κύπελο. Δεν μπορούσε αυτός ο τίτλος παρά να κατακτηθεί από τον ΠΑΟΚ. Γιατί όπως είπε και ο Ίβιτς, δεν είδαμε ένα καλό ποδόσφαιρο σήμερα. Δεν είδαμε ένα ΠΑΟΚ εντυπωσιακό. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ και ήταν νομοτέλεια το να κατακτήσει αυτό στο τρόπαιο. Ο Διέκο Μπίσεσβαρ έχει αναδειχθεί ως ο MVP του αγώνα και καταχειροκροτείται φυσικά από τους συμπαίκτες του. Περιμένουμε όλοι την απονομή, την οποία θα περιγράψεις εσύ, Δημήτρη Κανελάκη, γιατί δεν έχουμε εικόνα εδώ που είμαστε. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι τώρα πηγαίνουν οι διαιτητές να πάρουν τα μετάλλια τους. Αργότερα είναι η ΑΕΚ και έχουν στήσει φυσικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ένα διάδρομο για να περάσουν εκεί και οι ηττημένοι. Αυτό είναι το fair play στο ποδόσφαιρο. Και λίγο αργότερα θα δούμε αρχικά εδώ στο Παρθεσσαλικό το τρόπαιο να σηκώνεται στον ουρανό και μετά από κάποιες ώρες στο πύργο το λευκό. Αυτή είναι η διαδικασία, αυτά είναι τα οποία θα συμβούν. Θυμίζω, τελικό αποτέλεσμα ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2-1, ο καλύτερος κέρδισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τελειώνει το μάτς με ωραίες εικόνες, ξεχνάμε σήμερα όλα όσα έγιναν πριν την έναρξη του αγώνα και αναμένουμε την απονομή. Είμαστε εδώ, θα έχουμε φυσικά και το τρίτο ημίχρονο, όπου θα ακούσουμε τους προπονητές, θα ακούσουμε τους πρωταγωνιστές. Είναι η μεγάλη βραδιά για τον ΠΑΟΚ. Είναι η βραδιά του ΠΑΟΚ. Την περίμενε 14 ολόκληρα χρόνια. Είναι ο πρώτος τίτλος του Σαββίδη. Πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσει ο ΠΑΟΚ για τους μεγαλύτερους στόχους. Σάπα ο Ενρίκε, κάτι από αφρικάνικο χωριό, χορό ο Βαρέλα. Θα μας πει ο Πασκάλ, τι είναι αυτό που χορεύουν, ρε φίλε? Ζούμπα. Ζούμπα. Ακούσατε και τον Πασκάλ. Ζούμπα χορεύουν. Καταπληκτική εικόνα. Χειροκροτούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τους παίκτες της ΑΕΚ. Αγκαλιάζονται μεταξύ τους. Πολύ ωραίες οι εικόνες. Αυτά ζούμε στο Παρθεσσαλικό. Αυτή την ώρα κερδίζει το ποδόσφαιρο. Δεν κερδίζει η καφρίλα. Είναι αυτά τα οποία θέλαμε να δούμε και βλέπουμε. Κυρίως γιατί βλέπουμε τους ηττημένους να φορούν κίτρινα για να πάνε να πάρουν τα μετάλλια της παρηγοριάς. Μετρόπολης 95 και 5 ήμασταν εδώ, συνεχίζουμε να είμαστε μέχρι τις πρωινές ώρες με το ρεπορτάζ, με όλα όσα θα συμβούν, με αυτές τις σημαντικές στιγμές εδώ. Μετρόπολης 95 και 5, καλύψαμε τον τελικό, ένα άσχημο pre-game. Ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Ο Μπίσεσβαρ πήρε το βραβείο του, ο MVP του αγώνα, ο Χοντρούλης για πολλούς, αγαπημένος Χοντρούλης, άνοιξε το δρόμο για το τελικό ώστε να βαφτεί ασπρόμαυρος. Δεν το πιστεύουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν το πιστεύουν οι φροντιστές, το πιστεύει ο κόσμος που είναι εδώ, δεν φεύγει, δεν θα φύγει κανείς. Παιδιά από τη Νέα Υόρκη, από την Αυστραλία, από την Ολλανδία, τη Γερμανία, το Λονδίνο, από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από όλα τα μέρη της Ευρώπης, είναι εδώ για να δουν κάποια Κωστή Ραπτόπουλε, το ΠΑΟΚ
να σηκώνει το κύπελλο. Έλα, 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 βρούμε μια φωτογραφία, ρε Ζαΐρη. Έλα, βρούμε μια φωτογραφία, έλα. Καλά, σας ακούμε τώρα να βγαίνετε αναμνηστικές φωτογραφίες. Ε, αφού όχι, αυτά είναι... Αυτά είναι ωραία κοιμήλια. Κάτσε, δεν τέλειωσε η δουλειά ακόμα, χαβαλέ. Επειδή τελείωσε το παιχνίδι, δεν τελείωσε η δουλειά. Δεν τελείωσε η δουλειά, φυσικά το ξέρω ότι δεν τελείωσε η δουλειά. θέλω να πάρω μια γεύση. Τι γίνεται στην πόλη? Βγήκαν έξω, πήγαν Λευκοπύργους, φωνάζουν, κορνάρουν, τρελαίνονται. Γραμμές άνοιξες? Ακόμη όχι, ακόμη όχι. Αργότερα ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος εδώ είναι, έτοιμος είναι. Προς το παρόν βλέπουμε την αποθέωση στο Παθεσσαλικό. Έτσι ακριβώς. Η αποθέωση στο Παθεσσαλικό, ο χορός των παικτών του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν τα βλέπεις από το σημείο που είσαι. Τα βλέπω. Έτσι. Άρα εσύ πρέπει να μας περιγράψεις. Ναι, γίνεται πάντα. Είμαστε εδώ λοιπόν με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, με τους φροντιστές, με τους συνεργάτες του Βλατανίβιτς, να είναι έτοιμοι να ανέβουν ψηλά για να πάρουν το κύπελλο. Προηγούνται φυσικά τα μετάλλια και λογικά από τα χέρια του Παναγιώτη Γλύκου μαζί με τον Στέφανο Αθανασιάδη, τον Στέλιο Μαλεζά. Δεν πρέπει να ξεγράφουμε τον Στέφανο. Ήταν μια άσχημη χρονιά για αυτόν. Δεν κατάφερε να αγωνιστεί στο τελικό, να έχει συμμετοχή. Αλλά είναι παιδί του ΠΑΟΚ. Οφείλει να δουλέψει, οφείλει να σηκώσει κεφάλι. Αλλά νομίζω ότι αυτά στην παρούσα φάση δεν ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρουν ότι ο Κάνιας έχει τη φανέλα και τη σημαία της πατρίδας του. Το ίδιο και ο Πίσεσβαρ. Το ίδιο από ό,τι βλέπω και ο Σάκοφ που αγκαλιάστηκε νωρίτερα με τον Λούπος Μίχελ. Αυτός τον έφερε στον ΠΑΟΚ, όπως και το λέει ο Μάτος, και είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη στιγμή. Τη στιγμή που η οικογένεια του ΠΑΟΚ περίμενε 14 χρόνια. Τη στιγμή που άγγιξε το 2014, αλλά για διάφορους λόγους δεν κατάφερε να πιει νερό. Είχε φτάσει στη βρύση. Αυτή τη φορά όμως θα ξεδιψάσει. Νερό, σαμπάνια, τσίπουρα, ό,τι γουστάρετε πιείτε. Η ουσία είναι κοντά. Κωστή Ραπτόπουλε, ότι είμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι να περιγράψουμε. Τι να περιγράψεις, παζουρλισμός υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν δεν τα βλέπεις. Αλλά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο. Πατήρ και Ιώσα Σαββίδης σε ένα τρελό πανηγύρι με τους ποδοσφαιριστές, σε ένα τεράστιο ενθουσιασμό, ασύλληπτο ενθουσιασμό, ενδεικτικό της δίψας, Γιώργο, νομίζω, που υπήρχε για ένα τίτλο ύστερα από 5 χρόνια με Ιβάν Σαββίδη στο ΠΑΟΚ, με τεράστιες επενδύσεις, με πάρα πολλά χρήματα. Να ακούσουμε. Ας ακούσουμε. Σήκωσέ το τιμημένο, θα πω εγώ, άλλη λέξη λένε. Αλλά είμαστε εδώ, αναμένουμε. Ραπτόπουλε, μάθε να παράς καλά τα ακουστικά. Λοιπόν, εδώ περιέγραψε τώρα εσύ τις εικόνες για λίγο, γιατί δεν έχω εικόνα εδώ που είμαι. Δεν μπορώ να μεταφέρω και όλο αυτό το μηχανισμό που έχουμε και μας εξασφάλισε αυτό τον υπέροχο ήχο. Είμαστε εδώ, περιμένουμε την απονομή. Ολοκληρώθηκε η απονομή των μεταλλίων της ΑΕΚ και περιμένουμε τον αρχηγό να σηκώσει το κύπελλο. Έλα, πάμε όλοι μαζί, τα χέρια ψηλά όσοι είναι εδώ. Φυσικά τα κινητά είναι στο ένα χέρι από 9-10 χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ, από 30-40 φωτογράφους με τις κάμερες να έχουν εστιάσει. Είναι η στιγμή του ΠΑΟΚ, είναι η στιγμή που περίμενε ο ΠΑΟΚ, είναι η στιγμή που ζει ο ΠΑΟΚ, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό το δύσκολο, όπως ξεκίνησε απόγευμα, εξελίχθηκε σε ένα ωραίο βράδυ για τον ΠΑΟΚ. Στιγμές σημαντικές, επαναλαμβάνω ότι ας είναι το καύσιμο αυτό για τον ΠΑΟΚ να ανεβάσει κι άλλο το πύχη, να γίνει καλύτερη ομάδα, να έρθουν και ακόμα καλύτεροι ποδοσφαιριστές για να πετύχει τους μεγάλους στόχους, τα μεγάλα αποθυμένα των παικτών, του κόσμου, της διοίκησης, όλης της ασπρόμαυρης οικογένειας. Αναμένουμε για τη μεγάλη στιγμή όπου θα έρθει σε λίγα δευτερόλεπτα. Μετρόπολης 95 και 5. Θα πρέπει να πούμε δύο λόγια για τον Νίβιτς.
Είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Στέλιος, ο Γρηγοριάδης δεν ακούει. Είναι πολύ δύσκολο για ένα προπονητή στα 39 του χρόνια από τα K20 να μπει μέσα στη δυσκολία της μεγάλης ομάδος, να έχει σοβαρότητα να κερδίσει τα αποδυτήρια. Κάποιοι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Ναι. Για αυτά που έκανε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι για τον Ίβιτς, βεβαίως. Έχω άδικο. Ο Ίβιτς έχει κάνει και αυτός λάθη. Φυσικά. Αρκετά, αλλά έδειξε ότι στο κομμάτι της τακτικής ήταν σε πάρα πολλά παιχνίδια πολύ καλός. Ρίσκαρε κάποιες φορές. Η άμυνα είδε ότι κερδίζει τους τίτλους. Είδε ότι η ομάδα του είναι καλύτερη σήμερα, αλλά δεν πήρε ρίσκα. Όπως είπαμε και εμείς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν θα πάρει ρίσκα πριν το 80. Και με τις δηλώσεις του μας δικαίωσε, καθώς είπε ότι δημιουργήσαμε μια κατάσταση καλή και είχα παίκτες από τον πάγκο, είχα κάποια του τα οποία μπορεί να τα βάζει και στην παράταση. Το 4-5-1 ήταν ένα στυλ με το Μπίζες Βαρτέταρτο και όχι τρίτο στα χαφ. Έχει γίνει ένα τέτοιο τρίκ, το έχει κάνει παλιότερα και ο προπονητής της ΑΕΚ, δένοντας το κέντρο. Και το καλό για τον ΠΑΟΚ σε όλο αυτό το συμφετό που έγινε σήμερα στο αγωνιστικό χώρο είναι ότι κατόρθωσε να κάνει το 2-1 ο ΠΑΟΚ όταν πήγε να συμμαζέψει τα χαφ του ο προπονητής Χιμένεθ. Αλλά εδώ, μιας και μιλάμε και για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ, φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ στην αποθήκη του έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές, με καλύτερη ποιότητα, με καλύτερη ταχύτητα, με καλύτερες εκτελέσεις. Η ΑΕΚ είχε ένα Γαλανόπουλο να παρουσιάσει, χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω το παιδί, αλλά για τα δεδομένα μιας ομάδας η οποία κάνει πρωταθλητισμό, διεκδικεί κύπελα κτλ. Θα έπρεπε να έχει κάτι πιο ποιοτικό εκεί. Κοίταξε, η ΑΕΚ, αν υποθέσουμε ότι έχει 4-5 ατού, κανένα από αυτά τα ατού δεν εμφανίστηκε. Σήμερα λοιπόν το είδαμε όλοι και το είπαμε από το Αθλητικό Μετρόπολης, γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε με το άθλημα. Διακρίναμε όλη η ομάδα εδώ ότι η ΑΕΚ πονούσε στα καφ. Διακρίναμε ότι ο ΠΑΟΚ το έβλεπε το σημείο, σαν τον πυγμάχο που βλέπει ο αντίπαλος του δεν είναι πολύ καλός. Δεν πάει να το σκοτώσει, μήπως φάει καμιά μπροστά και παίζει νοκάουτ. Τον αφήνει, τον παλεύει, το κλείνεται, κάνει ράν κτλ. Και δημιουργείται μετά ο χώρος έτοιμη, σταμάταρε, για να δημιουργήσει το κροσέ. Το κροσέ, Ζαΐρη. Έλα, δικό σου, πάρτο. Πάρτο ρε, ραταμπλάν, πάρτο ρε. Πάρτε το Ζαΐρη ρε παιδιά, πάρτε το. Άστε το πάρτε, το Ζαΐρη πάρτε. Πόσα τσιγάρα κάμψες ρε. Δικά σου ήτανε, του Γρηγοριάδη ήτανε. Τι, αυτό δεν θέλει ερώτημα. Ωραία. Κυπελούχος Ελλάδος 2017, η Παοκάρα. Πριν ξεκινήσει το μάτς, με πήρε η κόρη μου και λέμε γιατί άκουσα δύο καφασαρίες. Ποιος θες ρε να το πάρει, λέει ο ΠΑΟΚ. Αφού κάνατε την κόρη μου ΠΑΟΚ, σου χαλάλη σας ρε. Ο Βαρέλα όμως δεν έβαλε κόρη. Δεν έβαλε κόρη ο Βαρέλα, οπότε ρεφερέμεν λίγη. Φοβερό πανηγύρι υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι υπέροχες οι εικόνες, υπέροχες. Με όλα αυτά τα βεγγαλικά, τα πυροτεχνήματα, τον τεράστιο ενθουσιασμό, την τύψα αυτής της μεγάλης οικογένειας που απόψε παίρνει αυτή τη μεγάλη χαρά, μια χαρά που τόσο μεγάλη ανάγκη την είχε. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη βραδιά για τον ΠΑΟΚ, η οποία πρέπει να σηματοδοτήσει ακόμη ωραιότερες στιγμές στο μέλλον, παιδιά. Είναι το καύσιμο, Δημήτρη, να τα σώσει ο ΠΑΟΚ και να προσπαθήσει με καλές μεταγραφές το καλοκαίρι να διεκδικήσει πρωτάθλημα και ομίλους του Champions League. Νομίζω ότι η 20η, αυτό είναι το αποθυμένο του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι και ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν θαυμάσιος σήμερα στις εκδηλώσεις του. Δεν μάζεσαι στον Τζαμπουκά τον ΑΕΚ, τον απάντησε, προκλήθηκε. Η κερκίδα ήταν πραγματικά κερκίδα από αυτή τη που έβλεπα εγώ δεκαετία του 70 και του 80. Μια αντροπρεπέστατη κερκίδα με άντρες, ένα 95% στην κερκίδα, μαχητές, πολεμιστές και στα επίσημα, και πραγματικά έδωσε όθηση στον ΠΑΟΚ, ειδικά μετά το γκολ το οποίο έφαγε ο Γλύκος. Το ανόητο γκολ του Γλύκου. Τον οποίο Γλύκο χειροκρότησαν. Φυσικά. Για να του δώσουν κουράγιο. Και αν εξαιρέσουμε όλα αυτά που έγιναν πριν την έναρξη του αγώνα, που εμπλέχθηκαν λίγα άτομα, η συμπεριφορά των οπαδών του ΠΑΟΚ ήταν υποδειγματική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς καμία κρότα, χωρίς καμία σαχλαμάρα, όπως επίσης πρέπει να πούμε και των οπαδών της ΑΕΚ.
διότι όλο το μάτς κίνησε ομαλότατα χωρίς παρακτροπές. Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουμε τα δεκαλικά. Αυτές είναι ωραίες εικόνες, θα φωτίζεται έτσι ο ουρανός. Φυσικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν θέλουν να κατέβουν κάτω. Θα κάνουν σε λίγο τον γύρο του θριάμβου με το κύπελλο. Βρήκαν τον γύρο του θριάμβου. 30 χρόνια από το Κονγκό. Ένας αφανής ήρωας. Ο Πόκο Λόκο Πασκάλ. Να μας πει μια κουβέντα γιατί πρέπει να πανηγυρίζει. Έλα εδώ ρε. Πες μια κουβέντα. Και πόσο σε ταλαιπωρώ κάθε μέρα. Είναι πρώτη φορά που έχουμε στο τελικό. Έτσι και να είναι ο τελικός του ΠΑΟΚ. Και ήρθα εδώ πέρα και του έφερα. Τώρα θα του πάω στο λευκό του πύργο. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Πραγματικά έζησα φοβερές εικόνες. Πρώτα απ' όλα ήταν αυτές οι εικόνες που βλέπαμε πάνω. Και δεύτερο, δεν φέρνει να σχολιάσω για τις εικόνες. Άσχετα με τις έχουμε καταγράψει. Και για το παιχνίδι ήταν φανταστικό. Έκλαψα. Έχω κλάψει για τα παιδιά μου. Αλλά έκλαψα για το τελικό του ΠΑΟΚ. Είναι δικιά μου ομάδα. Γιατί... Σταμάτα ρε εσύ, σταμάτα ρε εσύ. Μην τα σκίζεις όλα. Άσε να μιλήσεις, κάτσε ψυχή ρε φίλε. Βέβαια είναι η πρώτη φορά που ξέρω ο κόσμος που με βλέπει στα κήπεδα ότι είμαι παουκτής. Αλλά τι να κάνω, κάθε μου προσέχει μια συγκεκριμένη ομάδα. Δεν είμαι ο Ραπτόπουλος που δεν είναι καμία ομάδα. Απλά στα άλλα κήπεδα πλέον ψάχνουμε άλλους τεχνικούς. Λοιπόν, να κλείσω εγώ με μια φράση γιατί πρέπει να πάμε και στη συνεντεύξη. Βεβαίως. Πιζίμ ΠΑΟΚ. Καλό βράδυ από μένα.